Της κακομοίρας. Άκουσε τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις πιστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλώς σας απόγευμα. Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4. Εδώ σε 95,5 της κακομοίρας θα γίνει με τον Κώστα Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων. Το Θανάση Καραμπάκα στο production. Την Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη. Το Γρηγόρη Κόκκινο και το Ζήτρα Ραδούπλου στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη παρέα μαζί μας, αφού αν θέλεις να κάνεις οριστική διαγραφή του δικού σου αυτοκινήτου, δεν έχεις παρά να τηλεφωνήσεις στο 18133 έχοντας μπροστά σου μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Η απόσταση είναι ένα μέτρο το οποίο έχει διαγραφεί, οπότε υπάρχει μόνο η οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου και οι αδερφοί Κωνσταντινίδη έχουν πολύ ετήπειρα στο χώρο. Θα σας δώσω την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή. Οπότε για οριστική διαγραφή, αδερφή Κωνσταντινίδη στο 18133. Έχουμε το μεγάλο τελικό του Champions League, τον οποίο θα παρακολουθήσουμε όπως κάνει χρόνο παρέα στην κορυφαία αίθουσα της Θεσσαλονίκης, στο Θέατρο Βαργίνα, στο Ρίτζι Καζίνο. Η Juventus με τη Real Madrid, η Real Madrid με τη Juventus, όπως θέλετε πέστε το, σε εικόνα με full high definition ευκρίνεια, με Dolby Surround ήχο, με τα τελειότερα μηχανήματα οπτικού ακουστικού υλικού, με πολλά συναρπαστικά και ενδιαφέροντα, με κληρώσεις στο ημίχρονο του αγώνα. Θα στείλουμε άλλους 10 από τη σημερινή εκπομπή. Γράφετε α3, αφήνετε κενό, τη λέξη καζίνο, το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνει στο 54 344. 10 από εσάς θα κερδίσετε από μία διπλή πρόσκληση, αρκεί να είστε άνω των 21. Αλφαμή 3 κενό, καζίνο, ονοματεπώνυμο στο 54 344. Μεγάλος μας χορηγός, η εταιρεία Hyundai Εσκιά της Μπαλοδήμου στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, με Hyundai Tucson, το οποίο είναι απίστευτο, μοναδικό. Μία βόλτα μαζί του θα σας κάνει να το ερωτευθείτε. Αν ταιριάζει και το ιστορικό σου βαλάντιο, τότε δεν έχετε παρά να πάτε από το 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών να το δείτε, να το κάνετε test drive, και αν είναι του γούστου σας και του μεγέθους του οικονομικού που μπορείτε να απεξέλθετε, τότε μπορείτε να το κάνετε δικό σας στην καλύτερη τιμή που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά. Hyundai Tucson με 18.990 ευρώ, περισσότερα στο 23 15 96 596 ή στο 596 690. Με τα play-off να τελειώνουν σήμερα με το παιχνίδι του Πανιωνίου με την ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Πριν μιλήσουμε όμως για αυτά, να πω ότι αν πεινάς, καθώς η ώρα είναι 20 μετά από τις 2, deliveras.gr, πάνω από 2.500 προσφορές για εσάς οι οποίοι θέλετε να κάνετε τη διαδικτυακή σας βόλτα και να διαλέξετε ό,τι θέλετε. Αν μάλιστα είστε πάνω από ένα σπίτι, 2-3, και θέλετε να παραγγείλετε από διαφορετικά μαγαζιά, μπαίνετε στο deliveras.gr, κατεβάζετε σχετικό application είτε στο κινητό σας είτε στο tablet και παίρνετε την παραγγελία που θέλετε και μπαίνει σε ένα λογαριασμό, σε ένα καλάθι. Γιατί ρε χτυπιέσαι, τι έπαθες? 20 λεπτά να πεις διαφημίσεις λες. Άντε πες άλλες 2 να πάμε στο άλλο διάλειμμα. Να σε με ρε υποθυκό γυρε. Μας τρελάνεις να πούμε. Εγώ τι είπα, δεν τις άφησα απ' έξω όπως είναι. Τι? Ναι, να κάνεις 10 λεπτά εκπομπή και να έχεις 20 λεπτά διαφημίσεις. Άσε ρε, φύγε από εδώ πέρα. Αυτό είναι εις βάρος μας. Πάμε παρακάτω. Αν έγινες κρατικοδίαιτος, οκ. Okay. Από τη στιγμή που δεν είσαι κρατικοδίαιτος, υπερβολή τότε... με ενοχλεί. Πάμε παρακάτω. Λέγε. Ποια υπερβολή? Ανάλογα με το πάπλωμα, απλώνεις και τα πόδια. Να βγαίνει ο προηγούμενος 8 λεπτά πιο μπροστά. Το πάπλωμα, βόδι. Αυτό να πεις επάνω σε αυτούς που κάνουν τις διαφημίσεις. Ο άλλος να βγαίνει 8 λεπτά πιο μπροστά. Εσύ που είσαι πουστάρ, να πας πάνω. Εγώ άμα πάω θα φύγουν σαγόνια πάνω. Και θα σε ακούσουν. Θα φύγουν σαγόνια πάνω. Εγώ τώρα είμαι εδώ πέρα τίποτα. Ναι. Πάνε πάνω που θα φύγουν και σαγόνια. Πας που ρουφιανεύεις και πάνω. Και σε φοβούνται. Εσύ αγόρι μου που είσαι
συνέτερο με τον Παύλο. Πάνε πάνω και πάνε. Πάνε και ρουφιάνε. Εσύ, Παύλο, τι συνέτεροι είμαστε. Ναι. Και αφήνει τον άλλο να κάτσει και μου τρώει την εκπομπή. Εσύ που είσαι ένα στάρ, βγες και χώσουντα. Ζηλεύει, ε. Καλά εξηγέσαι. Καλά εξηγέσαι. Και με τον Χρήστο είσαι συνέτερο. Τι έκανα, να ζηλέψω. Ε. Και με τον Χρήστο συνέτερη. Αν πίστευα στο μάτι που πιστεύετε εσείς οι χριστιανοί, ναι, έπρεπε να έχω σκοτωθεί 40 φορές, να μου φύγουν τιμόνια και τέτοια ρε. Αν ρε πεινασμένο μάτι, ρε. Πεινασμένο μάτι, ρε. Επειδή είσαι γνωστή προληπτικιά. Ναι. Είσαι γνωστή προληπτικιά. Ναι, ναι. Ξέρεις ότι αυτά που λέω ισχύουν. Ναι, 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 ναι. Και τα λέω από ψυχή, δεν είμαι σαν και σένα. Είμαι εργατικό άνθρωπο. Δεν είμαι τεμπελχανά σαν και σένα. Δεν άκουγα. Δεν άκουγε, έλα. Θα φας μπουνιά. Καλά, ρε. Αν είναι το, το μάτι μου. Κακό λόγο για τα αφεντικό μου. Όχι, συγγνώμη. Αφεντικό σου έγινε τώρα. Όχι, από συνέτερα γίνανε τα αφεντικά. Έτσι το λέω. Καλά, εσύ κομμουνιστή άνθρωπο. Αφεντικό σου είπε. Πάρε δρόμο από εδώ. Θε να μιλήσει και για το φεστιβάλ. Αφεντικό είπε το φαλακρό. Άντε, πείτε και για το φεστιβάλ. Τελειώσει η ώρα, τελειώνουμε. Πάμε σε διάλειμμα. Πέστε για το φεστιβάλ. Πέστε για το φεστιβάλ. Λοιπόν, κάνουμε το φεστιβάλ Αναιρέσει Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Το οποίο. Τι φεστιβάλ είναι αυτό. Είναι πολιτιστικό και πολιτιστικό φεστιβάλ. Κομμουνιστών. Μετακινήθηκε στο Ιβανόφιο διότι θα υπάρχουν έντονε βροχοπτώσει. Τι έντονε βροχοπτώσει. Όλοι οι αναρχικοί εκεί πάρει και κάνουν. Το Ιβανόφιο. Μόνο κόκκινο δεν πάει εκεί γιατί φοβάται ότι θα το σανιδώσουν. Λοιπόν, θα συνεχίσω. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Παρασκευή θα υπάρχουν δύο σκηνές όπως και τις άλλες μέρες. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει να ακούσει τους Κάρμα του Μπέρ, Night Stalker, Joe Bones την Παρασκευή ή τον Γιώργο Μιχαήλ, τον Δημήτρη Βαβλιάρα και τη Βάσο Βασιλιάδο και τους Γκιντίκη. Σε ένα ρεμπέτικο γλέντι, όποιος γουστάρει ρεμπέτικα, ας μας έρθει. Το Σάββατο υπάρχουν οι Ναξάτρας, Def Radio και Million Haulers, ενώ στην άλλη σκηνή υπάρχουν οι Thrax Punks, Γιώργος Αετόπουλος και Γιάννης Μίτσης. Στην τρίτη σκηνή, στην τρίτη μέρα με συγχωρείτε, έρχονται η Κακό Συναπάντημα, η Μπαίλτσα και η Βότκα Ρακ, ενώ υπάρχει αφιέρωμα στο πολιτικό τραγούδι και επίσης παραδοσιακό δημοτικό γλέντι με τους Βουκολική Διαταραχή. Η είσοδος ενίσχυσης είναι 5 ευρώ, η είσοδος τριημέρου είναι 12 ευρώ και η είσοδος ανέργων 3 ευρώ και υπάρχουν και πολύ λαϊκές τιμές στα ποτά και στα φαγητά κτλ. Τέλος, να σημειώσω ότι εμείς είμαστε μια συλλογικότητα νέων ανθρώπων που προσπαθούν να κάνουν αυτό το φεστιβάλ. Το ότι είμαστε στο Ιβανόφιο προφανώς δεν σχετίζεται με την οπαδική μας ταυτότητα. Όχι, αλλά σχετίζεται με την αναρχοκομμουνιστική σας ταυτότητα. Δεν είμαστε ούτε Ηρακλειδείς, ούτε Παοξίδες, ούτε Αριανοί. Ούτε καλά, προς τον κομμουνισμό εκεί αδέρφια είστε όλοι. Ή για την ακρίβεια είμαστε και Παοξίδες και Αριανοί και Ηρακλειδείς, αλλά αυτό που πιστεύουμε. Κοίταξε οι Παοξίδες εκεί. Κοίτα στο Ιβανόφιο που θα πάμε, σε ψάχνουμε, σε τσιμεντώσει κανένα. Εγώ είμαι Παοξής. Ψάχνουμε να βρούμε κανέναν Παοξή πάλι. Σαν και σένα. Λοιπόν, πρόσεχε πώς θα πας εκεί. Τώρα μην. Είναι. Σε λέω εγώ τώρα. Σε λέω που λέει και ο κόκκινο. Αυτό που θέλω να πω ολοκληρώνοντας είναι ότι εμείς θέλουμε οι άνθρωποι, εντάξει, να μην χτυπιούνται μεταξύ τους για τα. Ναι, είστε καλοί άνθρωποι που είστε. Χρυσοί άνθρωποι. Θέλουμε όλοι μαζί να ενωθούμε ενάντια στον κοινό εχθρό. Ποιο είναι? Ο κοινός εχθρός είναι αυτός που μας καταπιέζει. Ποιος δηλαδή τόσο? Τα μνημόνια που πάνε να μας πάρουν τα σπίτια. Κομμουνιστής, και μας μειώνουν τους μισθούς. Δύο μνημόνια, ο κομμουνιστής θα ψήφισε. Οι τραπεζίτες και το σύστημα. Και με τους τραπεζίτες θα είναι καλά ο κομμουνιστής. Τι κομμουνιστής, τι μπιτζίμι κομμουνιστής είναι. Τούτη την ώρα που μιλάμε, Κωστήρη Αυτόπουλε, ναι, ναι, συγκεντρώνονται οι άνθρωποι στα δικαστήρια για να ακυρώσουν πληστηριασμούς ενάντια στις τράπεζες. Αυτοί είναι κομμουνιστές. Ποιοι? Δεν νομίζω ότι οι τράπεζες θα θέλαν πολύ να ακυρωθούν οι πληστηριασμοί. Τι είναι, τι κάνουν. Αλλά μπορεί έτσι να σου έχουν πει κάποιοι φίλοι σου που και δεν είναι. Θα τους κάνουν διαδικτυακά τους πληστηριασμούς. Τι θα πάτε, θα κάνετε τους κοριούς εκεί μέσα για στα να site. Το δούμε, κάπου για το Μάιο λέγανε θα τους κάνουν διαδικτυακά. Δεν τα γλιτώνουμε τα σπίτια μας, ρε κομμουνιστές. Δεν τα γλιτώνουμε. Δεν τα γλιτώνουμε. 9 μήνες. Δεν πάνε να πάτε εκεί τώρα στα δικαστήρια, τώρα που πάνε τεμπέληδες στα δικαστήρια. 9 μήνες τα σπίτια μας τα γλιτώνουμε με συγκρούσεις και ναι, με αίμα. Και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν και χτυπήσει και συλληφθεί. Επειδή ναι, προστάτευσαν τα σπίτια απέναντι στις τράπεζες. Δηλαδή, σε ο πόνος. Πήγα και υπάρχει και οπτικοακουστικό υλικό, Κωστή. Τέλος πάντων. Το οπτικοακουστικό υλικό θα ήθελα να σημειώσω. Θα γίνεις βουλευτής κι εσύ. Τέλος, το οπτικοακουστικό υλικό. Είναι κάτι που θα ψάχνουμε να σε βρούμε σε καμιά δεκαετία, μας διορίσει καμιά κόρη σε καμιά ΕΡΤ. Δεν μπορώ τώρα. Ο κύριος Φαβρομίδης είναι, ο κύριος Πετρόπουλος, ο κύριος Νικολαίδης είναι σε σύσκεψη, θα μας λες. Καλά, ρε Χριστάκη, θα σε λέω. Δεν θυμάσαι. Δεν μπορώ. Κωστή, τώρα είμαι σε συμβούλιο με τον πρόεδρο του. Έτσι τα λες. Ποιο πρόεδρο? Του οργανισμού. Ποιο θα έχουμε πρόεδρο? Ξέρω εγώ ποιος θα είναι πρόεδρος. Λες να έχουμε τον Βασίλη Λεβέντη, δήλωσε ότι άμα του πούνε για πρωθυπουργό θέλει, δέχεται. Ποιος? Ο Λεβέντης. Πόσο χρόνο είναι ο Λεβέντης? Δεν ξέρω. Δεν το είδες που είναι έτοιμος να πεθάνει και αυτός 100 χρονών? Μεγαλύτερος από σένα είναι. Έχεις 7 χρόνια. Εγώ δεν έχω φιλοδοξίες να γίνω πέρα. Λοιπόν, τα φιλιά μου, όποιος θέλει ας πάρει ένα τηλέφωνο, κερδίζει μια δωρεάν πρόσκληση και για τις 3 μέρες στο Μετρόπολης 90-90-90 και ας έρθει να την παραλάβει από τη γραμματεία. Πάνε εκεί με μια φανέλα του Πάκου που θα λέει Μολέδο επάνω. Θα δεις στο Ιβανόφιο, καλά που θα περάσεις. Έλα. Εντάξει.
Μερικά πράγματα είναι πάνω από τα αποδικά, Κωστή, εντάξει. Τι είναι πάνω? Πάνω από τα αποδικά είναι μερικά πράγματα. Ναι, βλέπω, βλέπω. Γιατί... Βλέπω πώς. Ναι, βλέπω, βλέπω. Γιατί εσύ δεν συμφωνείς ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει να κυνηγούνται με βάση την οπαδική του ταυτότητα? Θα πρέπει να είναι ειρηνικοί. Όχι, εμένα με ενδιαφέρει οι άνθρωποι να κυνηγούνται και να έχω δουλειά εγώ. Αν δεν κυνηγούνται οι άνθρωποι, τι δουλειά θα κάνω εγώ εδώ πέρα με τον κόκκινο? Άσε που ο κόκκινος είναι καλός άνθρωπος και δεν μιλάει για βία. Αφού εσείς πάτε τα κοντέρ και χωρίς βία, ρε, τι θες? Έλα, τώρα σπάμε τα κοντέρ να πούμε. Δεν το βλέπεις κάτι μούτρα που έρθει ο Μαγουλήθρας εδώ? Τρεις μέρες ανάσκελα στο κρεβάτι, αρρώστησε. Μάιο μήνα, τέλη Μαΐου, τι αρρώστια είναι αυτή, Μάιο μήνα. Δεν Γίγαντας πάνε... όμως, γύρισε. Πώς να δεθεί η Μεσόγειος, ναι, με σκοινιά που λέγεται το τραγούδι. Ναι, καλό το DNA του. Θα δει και το μάτς του ΠΑΟΚ εκεί, θα δει, θα πάει και στη μηχανοκίνητη πορεία των Ηρακλειδέων. Πάει εκεί 30-35 άτομα, 36, θα πάει στο Σωτηρόπουλο, τον πάρεις μαζί σου, εκεί μαζί να τρέχετε. Τον Καράδαλη θα τον πάρεις μαζί που φωνάζεται για το Θεοδωρίδη. Βρυκολάκια στο Θεοδωρίδης και σας κυνηγάει. Πέτρο θα λέτε και θα κλαίτε. Κοιτάζε κόκκινα. Λοιπόν, αυτά με τις τρύπες. Πώς θα λένε, όχι. Αναιρέσεις. Οι τρύπες είναι παλιό συγκρότημα. Από τρύπες ξέρεις εσύ. Ναι, ναι. Στο Άγιον Όρος εγώ δεν είχα πάει. Είσαι γνωστή τρυπατόζοντας. Είμαι, ρε. Ναι. Εντάξει. Ναι, ρε. Λοιπόν, θα δώσεις τίποτα στον κόσμο σήμερα? Τι είμαι εγώ να δώσω στον κόσμο? Έξω έκανες διάγγελμα. Ό,τι τι. Για προγνωστικά. Για το τι θα γίνει σήμερα. Τώρα τι είναι το κόκκινο, να κάνεις εκπομπή με αυτή τη φωνή? Δεν καθόλου στο σπιτάκι σου να πούμε. Θα κάτσεις ανάσκελα και να πιεις το τσαγάκι σου. Εύκολο. Θα κάνεις γούτσου γούτσου γούτσου. Εύκολο είναι να φύγω. Τι ήρθες εδώ γούργου να μας κολλήσει καμιά γρήπη πάλι? Τι ήρθες να μας πεις? Πάω ο Παναθηναϊκός παίζει, μύτη δεν θα ανοίξει. Τέσσερα γκολ θα φάει ο Παναθηναϊκός. Ο Μολέντο θα πάει στον στο ΠΑΟΚ. Σου πάρει ο ΠΑΟΚ το Μολέντο σε τερμπακάρα. Βέβαια. Δεν έρχομαι να παίξω. Μπαμ. Τον πάρω εγώ. Ωραία πράγματα. Όταν τα έκανε ο Παναθηναϊκός, καλά ήταν? Κάτι σου κάνουν, κάτι κάνεις. Ναι, καλά ήταν, φυσικά δεν ήταν καλά. Όταν έκανε παραμονές του τελικού με τον Δημόπουλο. Φώναζε ο ΠΑΟΚ. Τότε φώναζε ο ΠΑΟΚ. Τώρα μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ. Καλά κάνει. Εντάξει. Εσύ τι μπορείς να κάνεις, σαν Ηρακλής? Εγώ τι μπορώ, θα πάω αύριο πλατιέρο. Θέλω να τσιρίζω. Θα πάει, λέει. Πλατιέρο στο τέλος. Ναι, θα πάω. Θα πας να τσιρίζεις. Θα πάνε 100.000 άνθρωποι και φωνάζουν. 100.000 άνθρωποι θα πάτε, φωνάζετε. Κοίτα, μη σε δούρε εκεί πέρα και σε αναγνωρίσουν και σε πετάξουν στη θάλασσα. Γιατί? Τι, γιατί? Γιατί παίζει ΠΑΟΚ όλη μέρα, ρε. Γι' αυτό. Γιατί παίζω ΠΑΟΚ? Ωρε κόκκινε φαπ! Ωρε κόκκινε πατ! Άκου τώρα, τι βρώμικο μυαλό έχει. Ναι. Και τι έχει μέσα στην ψυχή του ένα άνθρωπο. Τι άνθρωπο. Βγαίνει τώρα. Δεν πρόκειται να πα, το λέω εγώ. Καλά, εσύ πες ότι δεν θα πω. Πα, εσύ να φωνάξει τώρα, σαν Ηρακλειδέα. Θα σε ακούσει ποιο? Ποιο θα σε ακούσει? Εγώ πάντα εκεί ήμουν. Και ποιο site θα σε παίξει? Εμένα. Ναι. Δεν είμαι Ηρακλάρχης. Τι είσαι? Γουρουνάρχης είσαι. Όχι. Τι είσαι? Πάω φωνάξεις να σε ακούσει ποιος? Μα μαζί με τους άλλους. Μα τι θα πω? Θα ενώσω τη φωνή μου. Θα ενώσεις τη φωνή σου. Θα κάνω κάτι διαφορετικό. Ναι, να σε ακούσετε. Δεν πάω εκεί να οργανώσω. Ποιος θα σε ακούσει, ρε παιδί μου? Ποιος? Εμένα. Αυτή που πρέπει. Ποιοι? Η εξουσία. Χαίστηκε η εξουσία. Έχει ψήφους από σένα. Χεσμένη την έχω κι εγώ. Ναι, αλλά εσύ θα πάει να φωνάξεις να παρακαλέσεις. Ψήφους. Από τον Ηρακλή. Ναι, έχει. Εσύ πες δεν έχει. Εγώ λέω δεν έχει. Ακούγεσαι. Ακούγομαι. Ακούγεσαι. Βέβαια ακούγομαι. Εντάξει. Φυσικά ακούγομαι. Ούτως ή άλλως είναι η θα πάτε δηλαδή να παρακαλέσετε τον Τσίπρα. Δεν παρακαλάμε κανέναν. Κοιτάξτε, με τον Ιβάν. Και ο Ιβάν ψήφισε εναντίον σας. Θα πάτε να βρείτε άκρη με τον Τσίπρα. Δεν παρακαλάμε. Είστε καλά, ρε, με τα μυαλά σας. Δεν παρακαλάμε. Θα πάω φωνάξει. Τσάμπα θα κλείσει η φωνή σου. Κλειστή είναι το ζήτημα. Μην πα τότε. Α, το να πάει στο διάλογο. Πάω. Πα σε καμιά ταβέρνα και αφάσει κανένα ψάρι, α. Εσύ πα, έτσι. Άσε ρε το παραμύθι. Καμιά δουλειά. Πα παρακαλέστε τον Τσίπρα, ρε. Μόνοι μα δεν λε. Μπα και πουλήσει την ομάδα του, πάνε. Πάνε να του κάνει και το τραπέζι τώρα που έχει αφραγγές. Πάνε, πάνε. Ποιο έχει αφραγγές? Μπα και κάνει καλό τον Άρη τη καρδιά μα. Δεν θέλω να κάνω καλό σε κανένα. Πάνε να το κάνει το τραπέζι τον άφραγγο. Εγώ είμαι. Ποιο είναι άφραγγο? Πάνε τον άφραγγο το κάνει τραπέζι τώρα, μπα και πουλήσει. Ξέρω εγώ δεν είπα ονόματα. Εσύ λε. Πάνε τον άφραγγο το κάνει κανένα τραπέζι τώρα, μπα και πουλήσει. Και δούμε καμιά χαρά στην πόλη μα. Εσύ πάνε παρακάλα τον Τσίπρα που τα έχει βρει με τον Ιβάν. Πάνε παρακάλα τον Τσίπρα. Πάνε. Σου είπα, σου είπα. Πάνε. Και λέει ότι σα έβγαλε μια ανακοίνωση και ο Μητυντζής τον βγάζει και αυτός ο Κανελάκης κάθε φορά βρίσκει έναν τα απόγευμα να μας κοιμίζει, ρε φίλε. Είχε αυτόν τον πρόεδρο της ΕΠΣ με αυτόν εδώ τον γραμμένο. 5 ώρα το απόγευμα, 5 και 4 κοιμόμασταν όλοι. Το καλύτερο υπνοτικό. Κύριε Κανελάκη, είναι απαράδεκτο. Όταν ήθελε να πάρει την εξουσία ο γραμμένος, έγλειφε τον Κανελάκη να τον βγάζει. Τώρα τον παίρνει ο Κανελάκης, δεν βγαίνει. Κατάλαβες? Τέτοια μούρη είναι ο γραμμένος. Πάει ο γραμμένος. Τώρα βγάζει αυτό το Μητυντζή. Κομμουνιστής ο Μητυντζής, αριστερός. Ναι, ο Αποστόλης ο Μητυντζής. Του κάνει 10 ερωτήσεις. Δεν είμαι αρμόδιος, κύριε. Τότε τι βγαίνει, ρε Μητυντζή, να μιλήσει? Δεν είμαι αρμόδιος. Είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ και ένας μιλίχιος άνθρωπος. Μπαμ, 5 και 4 κοιμηθήκαμε όλοι. Πού τους βρίσκει, ρε, αυτός ο Καρελάκης? Αυτούς όλους τους
τους νοχελικούς να πούμε και τους βγάζει. Πρόεδρος του Καφταντζόγλου Μητιτζής. Νοχελικότατος. Λοιπόν, τον άνθρωπο τον γνώρισα στην έκθεση. Εσά κομμουνιστές που είστε, γνωριστήκατε. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Είπα εγώ δεν είναι μια χαρά. Συγγενείς είναι. Από πού είναι συγγενείς μου. Εσύ δεν είπες ότι είναι ξάδερφός. Ο ξάδερφός μου ανυψιός. Μα δεν έχω εγώ με τον Μητιτζή. Με τον ξάδερφό μου έχω. Ρε εσύ, Χολύπτη, εδώ δεν έβγαινε και έλεγε ότι είναι ξάδερφός μου και μαθαίνω ότι έχουν απλήρωτο καφταντζόγριο. Ναι. Και έτσι το καφταντζόγριο και αλλιώς το καφταντζόγριο. Ναι. Τώρα γιατί το αλλάζει. Απλήρωτο είναι, φυσικά. Από πού το μάθαμε. Ηρακλειδέας ο Μητιτζής, κουμουνιστής ο Μητιτζής, το βγάζει εδώ ο Κανελάκης, μας παίρνει ύπνος. Δεν είναι καλά, κουνηθούν τα μικρόφωνα, ρε. Κάνει τη δουλειά του σωστά ο Μητιτζής. Όχι. Δεν την κάνει σωστά. Ακούγεσαι. Το καφταντζόγλιο ερείπιο είναι. Τι κάνει. Κουμουνιστή δεν είναι ο Μητιτζή. Το ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι. Α του πάρει 50.000 και αυτοί. Φίλοι σου, οι φασίστε. Τα σταμάτα, ρε φίλοι μου. Κουμουνιστή δεν είναι. Φασίστε. Σταμάτα λίγα, ρε φασίστε. Βρεά τα διάλα από εδώ κοπρό. Πρασινοβρουρέ. Κοπρόσκυλα. Εκοπρόσκυλα τώρα. Κοπρόσκυλα, κοπρόσκυλα. Άιντε τώρα τα μάθατε όλα. Ο Μητιτζή κουμουνιστή δεν είναι. Α πάρει 50.000 από το κόμμα, κάνει το καφταντζόγλιο. Πάμε και τρέχουμε εκεί και σκοντάφτουμε και πέφτουμε κάτω. Δεν λέω εγώ κανένα χωρικό. 20 λεπτά χορηγούς λέμε. Πριμαντώνα, δες. Είσαι από εκεί πέρα. Δεν λέω κανένα χορηγό. Εγώ θέλω 50 και αναφορά, κατάλαβες. Η πριμαντώνα. 50 και αναφορά θέλει. Βρεούστα από εδώ κοπρόσκυλο. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην εκκρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σύρμα, έτσι. Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάχη έχει κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν μούτρα σου, ρε Χαϊβάνη. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Πετκανίτσα. Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριέ, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριέ θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ γαλαζόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίε για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεω σε επισκευέ κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρο. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Με τηλέφωνο το 852-727. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Ετοιμάστε βαλίτσες αυτό το καλοκαίρι. Πάμε κατασκήνωση. Πάμε Yubicam. Ένας καταπράσινος κόσμος δίπλα στη θάλασσα, γεμάτος περιπέτειες, αθλήματα, δημιουργία, παιχνίδι και αξέχαστες φιλίες. Κατασκήνωση Yubicam. Πραγματικές διακοπές στην κρυοπηγή Χαλκιδικής. Κάντε την εγγραφή σας τώρα. Τηλέφωνο 2310-280-692. Ο κορυφαίος δεξιοτέχνης του μπουζουκιού συναντά τη μεγάλη κυρία του λαϊκού πενταγράμμου. Έρωτα μου, αγιά, και έναν από τους σημαντικότερους ερμηνευτές της νέας γενιάς. Λαϊκά σταυροδρόμια. Ο Χρήστος Νικολόπουλος, η Πίτσα Παπαδοπούλου και ο Στέλιος Διονυσίου μας χαρίζουν ένα αυθεντικό και κεφάτο λαϊκό πρόγραμμα για 4 τελευταίες παραστάσεις 8, 9, 10 και 11 Ιουνίου. Τιμή θέσης από 12 ευρώ με ένα ποτό. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα 7 Spots, Media Markt και στο viva.gr. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Πληροφορίες και κρατήσεις τραπεζιών 2310-491-291. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Στηρίζουμε Ελλάδα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Γραμμή επικοινωνίας και θεά αλφα. Ήρθε παρέα στο σπίτι στα ξαφνικά και δεν έχεις τίποτα. Μην αγχώνεσαι. Γι' αυτό υπάρχουν τα Φορόλ. Για να φουλάρεις μπυρίτσες, κρασάκια, πατατάκια για τον Νίκο, χαρτάκια, φιλτράκια για τον Μπάρι, παγωτό για τα κορίτσια και ένα καφεδάκι στο χέρι να τονωθείς μας και βρεις το θάρρος να την πέσεις στη Ραφαέλα. Καταστήματα ψηλικών Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Για περισσότερες πληροφορίες, κάνε κλικ στο www.forallstores.gr. Άντε ρε Μάκη, θα τελειώσουμε καμιά φορά με αυτό το μπάνιο. Σύριαλ έχει καταντήσει. Εμστά λέγα Θάνο μου, πάμε στο Φτίκα να γίνει το μπάνιο όπως το θέλεις και στην ώρα του.
Στίκας. Πλακάκια και είδη γυνής από τις μεγαλύτερες ισπανικές και ιταλικές εταιρείες. Με δωρεάν τρισδιάστατο σχεδιασμό και δωρεάν μεταφορικά στην ώρα τους. Στίκας. Πλακάκια και είδη γυνής. Απόλλωνος 3739 κάτω Τούμπα. Πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310 905 503. Και στο πλακάκι κόλλα. Όχι, άρπα κόλλα. Τι ήταν αυτό που πέρασε? Έμεινες από μπαταρία στο δρόμο, στη δουλειά ή στο σπίτι? Πάρε τηλέφωνο τώρα στη Standard και η υπηρεσία Delivery θα σου τη φέρει εκεί που είσαι δωρεάν. Έμεινες από μπαταρία? Πάρε Standard τώρα. 2310 523 014. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Διακοπές, θάλασσα, GPS και βυθώματο εσείς. Άντε και δεν πήγες θάλασσα. GPS για βουνό, για εκδρομές, για το ποδήλατο έχεις. GPS για να παρακολουθείς τους σκύλους σου έχεις. GPS, λογικό έχεις. Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια. Βλέ φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης, Ελπίδος 34 στις Σικές. Τηλέφωνο 634-513 και στο www.meimaris.com. Μεϊμάρης. Φέτος θα κάνετε τουρ με την παράσταση. Τουρ στα Φρέτζιο θα κάνετε. Μα... Όταν τελειώνει η παράσταση, βουρ για παγωτό. Σήμερα θα μου γυαλίσει η Φουντελίνα. Αύριο η Νόνα Μπέλα. Μετά η Βραζιλιάνα. Άνθρωπος είμαι κι εγώ. Έχω αδυναμίες. Συγγνώμη, τρώτε. Γλύφω, κύριε. Γλύφω. Κακό είναι κι αυτό. Φρέτζιο. Παγωτά για καλομαθημένους. Το Ford μου το προσέχω σαν τα μάτια μου. Γι' αυτό μόνο Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Τους ξέρω και με ξέρουν. Προσέχουν το Ford μου, προσέχουν και μένα. Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Εκεί κάθε πελάτης είναι απλά μοναδικός. Συνεχής εκπαίδευση για εγγυημένη ποιότητα σε κάθε εργασία και οι καλύτερες τιμές. Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford στη Χρυσαυγή Λαγκαδά. Μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σε πλήρης τεχνικός έλεγχος, εντελώς δωρεάν. Κλείσε το ραντεβού σου τώρα. Γιατί κουφώματα πλάσμα? Γιατί έχουν φοβερό design. Προσφέρουν άψογη θερμομόνωση. Είναι ευρωπαϊκών προδιαγραφών με πιστοποίηση ISO και CE. Έχουν 10 χρόνια εγγύηση. Θέλετε κι άλλους λόγους για να αποκτήσετε κι εσείς τα κορυφαία κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά πλάσμα? Έχουμε 50 χρόνια κουφώματα πλάσμα Μαυρίδης και τιμές χονδρικής και άψογη τοποθέτηση από εξειδικευμένα συνεργεία. Βρείτε τα στο εργοστάσιό μας 3.000 τετραγωνικών μέτρων, 21 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων, και απολαύστε τα στην έκθεσή μας 800 τετραγωνικών μέτρων στροφή Μεσημερίου. Τηλέφωνο 2392-091.000. Πρωί βράδυ χτυπιέμαι στο γυμναστήριο, αλλά δεν πήρα όγκο. Το κορμί θέλει ενίσχυση, φίλε μου. Όπως και οι καρποί των δέντρων. Εγώ γεωργός είμαι, αλλά ξέρω από όγκο. Για πραγματικό όγκο στα φρούτα μου, χρησιμοποιώ αποκλειστικά Αμίνοτον και στην Κροπέλ τη Αγκριπρό. Στο πράσινο μπουκάλι με το κίτρινο καπάκι. Για αύξηση μεγέθους με σύστημα Αμίνοτον και στην Κροπέλ από την Αγκριπρό. Ενημερωθείτε από το γεωπόνο σας ή στο agripro.au. Αγκριπρό. Γιατί η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Έλα, έλα, κάτσε να ακούσεις για το νέο μου σκούτερ Honda SH150. Έχει ABS, LED φώτα, Smart Key με injection. Είναι υδρόψυκτο, με ηλεκτρική εκκίνηση. Start, stop και η βαλίτσα ταξιδιού. Μα ποιος είσαι, ο Δαβανό? Πού το κατάλαβες? Honda Δαβανόπουλος. Και μαζί με το σκούτερ Honda SH150, δώρο το GPS Tracker. Το αμερικάνικο σύστημα εντοπισμού κατάλληλο για κάθε τύπο μοτοσυκλέτας. Honda Δαβανόπουλος. Μοναστηρίου 102. Ο δικός μας άνθρωπος. Πηγαίνω που λες τις προάλλες στην Γερμανία και τρώω ένα λουκάνικο, κάτσε καλά. Ρωτάω τι είναι αυτό, με λένε είναι Βιέννης. Κάπα για πάω Αυστρία. Του ζητάω λουκάνικο Βιέννης. Με λένε τι Βιέννης ρε φίλε, αυτό είναι Φραγκφούρτη, σαν τρελαθείς να πούμε. Το θέμα είναι ένα, εμείς στη Θεσσαλονίκη τα λέμε Βίνερ και είναι Πασιάς. Και σε λέω, δεν παίζονται. Λουκάνικα Βίνερ Πασιάς. Αποκλειστικά για καλοφαγάδες. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Εδώ είμαστε και μαζί μας είναι ο Κλειδαράς, Τέριος Πετκανίτσας, Ραλφόν 101 και Μάρκο Μπότσο Αρικονία. Πάτε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer, εύκολα, γρήγορα και πάρα πολύ οικονομικά.
ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν κλειδωθείτε έξω από το σπίτι, αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά ή κλειδαριές, τότε ο Στέργιος ο Πετκανής σας θα έρθει στο χώρο σας άμεσα, γρήγορα και κυρίως πάρα πολύ οικονομικά για να δώσει λύση στο πρόβλημά σας. Α3 κενό, καζίνο ονοματεπώνυμο στο 54-344. Έχουμε 10 διπλές προσκλήσεις για τους φίλους οι οποίοι θέλουν να δούνε το παιχνίδι της Real Madrid με την Juventus για το μεγάλο τελικό της Champions League. Ενώ μην ξεχνάτε ότι για καινοτόμα λιπάσματα, άριστη ποιότητα και υψηλή παραγωγή σε όλες τις καλλιέργειες, Agripro. Επίδυση από την αρχή με σύστημα για υψηλή παραγωγή, αμύνωτον και Stichrom L για μέγεθος και ποιότητα στα φρούτα, Calcibor και Smart Asbestίου για σφιχτή επιδερμίδα και δοχή στο ράφι, Agripro στο πράσινο μπουκάλι με το κίτρινο καπάκι, ο καλύτερος φίλος του αγρότη, ζήτα από το γεωπόνο σου ή ενημερώσου στο agripro.eu. Για να μπείτε δυνατά στο παιχνίδι, λιπάσματα από την Agripro. Λοιπόν, πάμε στα αγωνιστικά. Ποια αγωνιστικά, ρε κοκκίνα? Τα δύο παιχνίδια τα σημερινά. Σιγά τα. Ποιος ασχολείται, αγωνιστικά? Σιγά. Σιγά. Γιατί σιγά? Γιατί θα φάει 4 γκολ ο Παναθηναϊκός, 3 πόσα θα φάει. Ναι. Έρχεται εδώ αρέω και το μόνο πράγμα που θα κάνει είναι να προκαλέσει, μπας και γίνει φασαρία. Δηλαδή, πιστεύεις ότι ο Παναθηναϊκός. 4-4-2 απ' έξω ο Παναθηναϊκός στην Τούμπα, χωρίς Ζέκα, εντάξει. Ναι. Χωρίς Μπέρκ. Mm-hmm. Ωραία. Και θα παίξει ανοιχτά σκέπα. Πολύ ακόμα λείπουν. Ναι, πολύ ακόμα λείπουν. Με δύο χαφ μόνο. Πιο ποιοι χαφ είναι, ο Κουρμπέλης είναι ο ένας. Ναι. Ναι. Και θα παίξει ο Βιαφάνης στη γραμμή με τον Κλωναρίδη Φόρ. Και δεν θα φάνε 4-1 αυτοί. 5-1. Ποιοι θα βάλουν 4 γκολ από τον ΠΑΟΚ? Ποιοι θα βάλουν 4 γκολ από τον ΠΑΟΚ? Ποιοι θα βάλουν 4 γκολ από τον ΠΑΟΚ? Πού είναι οι συνθέσεις, ρε? Μ' αρέσει που τα ξέρεις απ' έξω. Τι να ξέρω απ' έξω. Πολύ γρήγορα. Σιγά μην αρχίσω. Λοιπόν, Κουλυμπαλή δεξιμπά, Κουτρουμπή. Τώρα θα δει ποιες είναι οι συνθέσεις. Ο Ευαγγέλου παίζει αριστερό στόπερ. Λοιπόν, Λουτ με Κουρμπέλη στα χαφ. Μαρινάκης δεξί εξτρέμ. Διαφάνες αριστερό εξτρέμ. Ο Μολής με τον Κλωναρίδη. Στον πάγκο έχει ένα Στάικο, το Βλαχοδήμα που το διώχνει, ένα Ρέις, το Χατζιπαπάρι, το Γιωβάνι. Χατζιπαπάρι, όχι Χατζιγιωβάνι. Πίσπας, Μίγκος. Το και... Χατζιγιωβάνι τον έκανε Χατζιπαπάρι. Ναι. Ο Πίσπας, ο Μίγκος και ο Μπουζούκης. Οι θα έρθουν αυτοί στην Τούμπα να παίξουν. Mm. Ο Πασπάνης, ο Πασπάτης. Κάποτε είχε κάποιους Καρούλια, κάποιους Καραβίδες. Ναι. Και σου φαίνονταν παράξενο. Κάποτε ήσουν Πασόκ. Άσε τώρα πήρανε... κάποτε. Με το στυλ αναπληρωματικό. Και εγώ έχω. Τον Κίτσου με τον Μπούγκουρα. Τον Τάτσουν του Κένταβρου. Του Κένταβρου απ' έξω δικό σου. Τον Τάτσουν του Κένταβρου, ρε κόκκινε. Από του Κένταβρου δικό σου. Έχει μπει σε σβάρ έξω αριστερά, Ενρίκε και Πρίγιο Μπιστριάδα και θα βγάζει τέταρτο το Σάκοφ. Ποιο θα κάνει τα μάτσα. Ο Κίτσου θα βγαίνει από δεξιά, ο Λέβατ από τα αριστερά. Ο Τζίμιρο τη Χαμαλούκα με τον Κάνια. Δεν θα του βάλει 3 γκολ αυτό το Παναθηναϊκό. Άμα δεν βάλει 3 γκολ αυτό το Παναθηναϊκό, απά πεθάνουν, ρε. Επειδή ο άσο είναι χαμηλό. Ποιο άσο και θέλει. Λε δηλαδή άσο και over. Τι άσο και over, ρε. Για 4 γκολ είναι αυτό ο Παναθηναϊκό. Λε άσο και over. Το Χαρίση, το Κλάου, τον Κουλούρ, εντάξει, Κλάι Μάιν. Και ο Χατζησαία στον πάγκο. Πέθανε ο πατέρα του, εγώ θα πήγαινα. Άμα με φερόταν έτσι και πέθανε ο πατέρα μου, ούτε θα πήγαινα. Ούτε θα πήγαινα. Θα με έχουν έξω να βγουν με τη δεύτερη ομάδα και θα πάει ο Χατζησαΐας να κάτσει και στον πάγκο να του κάνει τη χάρη. Σιγά μην πήγαινα, ούτε άδεια θα έπαιρνα. Ναι. Τι ναι, ρε. 58 χρονών πέθανε ο πατέρα του. Το παιδί δεν ήθελε να φύγει σε άλλη ομάδα γιατί ο άνθρωπο είχε προβλήματα χημειοθεραπείας κτλ. Ναι. Τι ναι. Τον έχουν ξεσκίσει, τον πήραν και τον έχουν στις κερκίδες. Δηλαδή τον έχουν φάρει και έχει κάνει ληστεία μεταφώνου. Πεθαίνει ο πατέρα του 58 χρονών, ανήλικο δηλαδή. Και. Το παιδί δεν έφυγε να πάει να πάρει κανένα 250 σε οποιαδήποτε κολομάδα Βελγίου κτλ. Καμιά Κολοκύπρο κτλ. Κατάλαβες. Να πάρει ένα 200 στην ξεφτύλα 250 και να παίζει και να έχει φόρμα. Έμεινε εκεί πέρα γιατί είχε το πρόβλημα υγείας ο πατέρας του. Και τώρα επειδή ο Μαλεζάς και ο Βαρέλα είναι τραυματίες, τον πήραν στον πάγκο. Κακός πάει. Δεν θα πήγαινα. Δεν... Τον ρίβεις, παίξε εσύ. Δεν έχουν τον ίδιο χαρακτήρα. Τι χαρακτήρα, ρε. Α με φτύνει ο άλλος και με κάνει και απάω τον παρακαλάω. Πάει κάτι στον πάγκο. Πέθανε ο πατέρας του. Πάω τον Ήβιτς, πάνε εσύ να παίξεις. Βάλε τον Φουντουκίδη να παίξει. Βάλε τον Μπέλιο, βάλε τον Ραπτόπουλο. Βάλε τον, ξέρω εγώ, τον Σκαρτάδο να παίξει. Α, παράτα με τον Μπόρα από εδώ πέρα. Ένα χρόνο με έχεις το φτύσιμο και τώρα που δεν έχεις center back θα έρθω εγώ να. Και απέξω Πούγκουρας και δεν απέξω εγώ. Α, στο διάρρο θα τον έλεγα. Έτσι ακριβώς. Κακός πάει και κάθε στον πάγκο. Εγώ δεν πήγαινα. Αυτό αναδεικνύει και το τι χαρακτήρα είναι. Ναι, ότι είναι Βλάξ. Αυτό χαρακτήρα. Ο χαρακτήρα του Βλάκα. Πάμε παρακάτω. Βλάκα είναι. Βλάκα είναι όποιο πάει. Ναι, βλάκα είναι. Okay. Πάει απ' έξω ο Πούκουρα, ένα και τίποτα, τον προωθούνε, εμένα με έχουν πέμπτο center back, πεθαίνει ο πατέρα μου και να πάω κάτω στον πάγκο. Άσε ρε Ήβιτς θα τον έλεγα. Πάει απ' έξω σύμπαλα. Παρακάτω, λέγε. Όπως έκανα χθες μια εκπομπή τρομερή το βράδυ με τον Στέλιο τον Παρθενάκη,
έκανα ρόμπα όλους τους παοξίδες που λένε είναι αναχρονιστικός ο Σούλης ο Μαρκόπουλος. Και ανάγκη είναι 67 χρονών, στα 65 το ζήτησε ο Ολυμπιακός και καυγίζατε όμως. Τον απειλούσατε. Μπράβο. Τον απειλούσατε. Μη τυχόν και φύγεις. Ναι, η κόρη του έβγαινε και λέει μας να μείνει εδώ με 3 και 60. Και το διώχνουνε στα... Όταν έπαιρνε συμβόλαιο ζωής από τον Ολυμπιακό. Και το διώχνετε στα 67 για να φέρετε τον τυχάσπαρτο που λέει ο Τζόρνταν. Θα έπαιρνε μια 250 στον Ολυμπιακό. Για πλάκα. Και θα είχε λύσει το πρόβλημά του. 3 χρόνια, 750. Εγγόνια παιδιά, ταυτοποιημένοι όλοι. 250 θα έπαιρνε και την χρονιά. Ναι. Θα έλυνε το πρόβλημά του για τα γεράματά του. Φυσικά. Εντάξει. Δεν έφυγε. Ναι. Τον βρίζανε. Τον βρίζανε από πάνω. Ναι, και τώρα το και έρχεται μια νύχτα. Γιατί δεν το γουστάρουν συγκεκριμένα άτομα. Έτσι. Υπάρχουν κάποια πρόσωπα εκεί... στον ΠΑΟΚ. Άλλος βλάκας. Που δεν το γουστάρουν. Άλλος βλάκας ο Μαρκόπουλος. Άλλος βλάκας. Το βλάκας είναι για σένα. Το λέω εγώ βλάκς. Που σήμερα εγώ αν ήμουν ο Μαρκόπουλος και πήγαινα το πρωί στην τουαλέτα του σπιτιού μου να πληθώ, θα ρίχνα μούτζες στα μούτρα μου που δεν έφυγα. Τι άμε κάνουνε ρε. Θα με δίνουνε, θα με κάψουν τα μάξι, τι άμε κάνουνε. Θα με πυροβολήσουνε, θα με απαγάγουν τα παιδιά. Έφυγα και πήγα στον Ολυμπιακό προπονητής. Τι άμε κάνουν. Και τώρα το διώχνουνε και βγαίνει από πάνω ο Δήμος ο Βαρδάκης με τα μάγουλα και τα φραπέ 55. Λέει είναι αναχρονιστικός. Καλά να πάθεις Μαρκόπουλε. Καλά να πάθεις, καλά σε κάνανε. Στερνή μου γνώση δεν σε καθώς. Καλά σε κάνανε, κορόιδο. Κορόιδο. Άλλο. Άλλο. Τέσσερα. Τώρα για το Ηρακλή θα πάτε 30 μηχανάκια και 20 ξέρω και θα κάνετε γύρω γύρω την πλατεία στο τέλος. 30 μηχανάκια. Τι απάτε. Γιατί μπορείτε να φέρετε κόσμο, πώς το λένε, τη βλατιά μάζα των οπαδών του Ηρακλή μαζί σας. Ποιοι είμαστε εμείς που πρέπει να. Τι ποιοι είστε εσείς, οργανωμένοι. Ποιοι είστε εσείς. Εγώ είμαι οργανωμένος οπαδός. Εσείς ανοργάνωτος γενικός. Οι οργανωμένοι οργανώνουν μια ιστορία. Είμαι ανοργάνωτος γενικός. Ναι. Οι οργανωμένοι οργανώνουν μια ιστορία. Έτσι δεν είναι. Καλά, δεν τα λέω. Ο κόσμος. Ο κόσμος. Εδώ δεν μπορείτε να βρείτε 9 μέλη για να κάνετε συμβούλιο. Πώς θα πείσετε να πούμε 10.000 λαό, 5, 10, 20, 30.000 λαό να βγει στον δρόμο. Θα βγει. Θα βγει. Άντε καλά. Πρέπει και θα βγει. Ναι, ναι, καλά. Το καταλαβαίνει ο κόσμος ότι ήρθε η ώρα να βγει. Κατά. Δεν μου λες, εσύ τι λες, δεν πρέπει να βγει. Όχι. Γιατί? Γιατί να βγει. Πήρε μια ομάδα ο άλλος, τα έκανε 0 χρέη, φάγατε τα λεφτά από τους παίκτες, φάγατε τα λεφτά από το δημόσιο. Και αντί να πάει η ομάδα αυτή να γίνει νοικοκυρά, τη διαλύσατε, τη βάλατε 3 εκατομμύρια, 15 εκατομμύρια μέσα. Με τις βλακίες που λες. Άκου εδώ τώρα. Ο Άσος, άκου εδώ, άσε ο Άσος και ο Θεός μου ο Τάσος, ρε. Εμένα ρώτα. Άκου να μαθαίνεις. Τι να βγει ο κόσμος τώρα του Ηρακλή, για ποια αδικία. Φάγαν τα λεφτά ο Παπαθανασάκης, δεν πλήρωσε κανέναν. Παίκτες απλήρωτοι, όλα απλήρωτα, διαλυμένα, τα πάντα νερά δεν υπάρχουν. Τηλέφωνα δεν υπάρχουν, τα γήπεδα, κάτι χορτάρια 10 μέτρα. Θα πρέπει να βάλει στάγερ, αλλά πουθενά δεν κολλάς, να πούμε να τα πάρει τα χόρτα. Τι να βγει να διαμαρτυρηθεί, είναι να πει τι. Και να πάω στο ΣΥΡΙΖΑ να διαμαρτυρηθώ. Που ο ΣΥΡΙΖΑ είναι με τον Ιβάν και ο Ιβάν δεν γουστάρει τον Ηρακλή. Ποιο ΣΥΡΙΖΑ να πάω, ρε, και ψήριζα. Τα γάρι που θα πα και εσύ να φωνάξει 47 χρονών βόδι. Μοσχαροβούβαλο. Και τι να πάει, αργόσκολο, εσύ τι να κάνει αύριο. Πέμπτη είναι, αύριο πα. Τι έχει να κάνει. Αργόσκολο. Πω, τι ώρα είναι, ρε, η κύριε, τι ώρα είναι. 7. 7 η ώρα. Δεν έχει δουλειά να κάνει 7 η ώρα. Θα έχω τελειώσει. Θα έχει τελειώσει, τι να κάνει. Με την τσουκράνα θα ξύνει τα φρύδια σου. Θα έχω τελειώσει. Εδώ πέρα, ρε. Λιμοτάγαρο. Αλιμοτάγαρο. Να δει τι έκανε από χτε μέρε. Βράσε, εγώ τι έκανα. Εγώ είμαι σε δαιμονιώδει ρυθμού. Δεν με πιάνει εμένα στου ρυθμού. Σε δαιμονιώδει. Δεν με πιάνετε στου ρυθμού. Πού είναι η στήλη μα. Ποια στήλη μα. Σήμερα. Γιατί να γράψω τη στήλη μας. Πού είναι. Σίγαρα χίλια φύλλα θα πουλήσει τη στήλη. Ποιες πού είναι η στήλη μας. Στο ραδιόφωνο για πού μένα. Είναι, ρε? Δεν υπάρχει στήλη. Γιατί. Έτσι γουστάρω εγώ. Έτσι γουστάρει. Ναι, έτσι γουστάρω εγώ. Τι στήλη μας. Σιγά τη στήλη. Διαβάζω 500 άτομα. Γιατί δεν έγραψε. Άσε με καημένη τώρα. Γιατί σκοπός είναι το ραδιόφωνο, ρε. Γιατί δεν έγραψε. Γιατί να γράψω. Ξαπλώθηκε Μάιο, μήνα Ιούνιο, εσύ ανάσκελα. Τι να γράψει. Μπορεί να γράψει. Έλα, δεν κουλώσιμε, δεν μπορώ να γράψω. Εγώ βιβλίο γράφω. Τα γάρι. Βιβλιογράφο του χρόνου θα βγει στα περίπτερα. Θα σε έχω μέσα πρώτη μούρη. Από τώρα για του χρόνου. Μου έχω γράψει εγώ. Ξεκίνησα. Πασοκόπησε και Χριστιανό Ρουφιάνη. Ξέρεις τι έχει να γίνει. Ε, ξέρεις τι έχει να γίνει. Θα δούμε. Τι να δούμε, ρε τεμπέλχανα. Θα γράψω βιβλίο, θα γράψω βιβλίο. Θα γράψω βιβλίο, σου είπα, θα γράψω βιβλίο. Θα γράψω βιβλίο. Πήρε ο Μωυσόγλου, μπαμπάμ, υπογράψαμε, ξεκίνησα. Άσε καημένε τώρα. Και στο γράφω Μωυσόγλου για σένα. Εγώ απαγγέλω. Τι θες να πάρω τον μπικ και να γράφω. Τόσο καλά γράφω. Ναι, ρε, τόσο καλά γράφω. Απαγγέλης. Ποιος Παπαγγέλης, ρε, Παπαγγέλης. Ποιος Παπαγγέλης. Ο Παπαγγέλης. Ποιος Παπαγγέλης. Απαγγέλο, πώς γράφεις. Πώς γράφετε τα απαγγέλο. Με δύο γάμα και ωμέγα, ρε, κόκκινε. Εγώ με τα γράμματα δεν τα μάθα. Πόσες λέξεις αποτελείται. Πόσες λέξεις αποτελείται. Τέσσερις συλλαβές έχει, ρε, κόκκινε. Όχι, είναι μία λέξη ή σύνθετη λέξη.
Απαγγέλω. Αγγέλω τον απά. Το πνευμόνιζο σα αμπρέλα είναι. Γελάζε. Σιγά, μη. Απ' την άλλη, απ' την άλλη. Μισό πτώμα είναι. Απ' την άλλη. Απ' την άλλη αυτή είναι. Χάλι μαύρο. Χάλι μαύρο, κάνει και εμένα χάλι μαύρο. Ήρθε. Σου είπα. Τι απάγαμε τον Ηρακλή με τη μηχανοκίνητη πορεία. Πάπα να καλέσει τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι του Ιβάν. Παπά του Αγγέλου. Παπά του Αγγέλου, παπαγγέλου. Το κόκκινο, ρε. Τον άνθρωπο. Και αυτό γράφει. Δεν μιλά σε ποιο κεφάλαιο είσαι. Τι, την πρώτη ενότητα έχω γράψει. Πόσες σελίδες είναι η πρώτη ενότητα? 20 σελίδες. Έχεις γράψει 20 σελίδες. Τι 10 για σένα. Οι 10 για μένα. Σε έχω σκίσει κανονικά. Με έχεις σκίσει κανονικά. Θα σε δώσω ποσοστό. Σαν τα παραμύθια που λες. Ναι, τα παραμύθια. Και ναι. Σε πιστεύουν κιόλας. Ναι. Υπάρχει κόσμο που τα πιστεύει. Ναι. Μου πεις καλά κάνεις. Θα γίνει best seller. Τι θα γίνει? Best seller. Best μπορεί να γίνει το best. Seller, δεν ξέρω. Λοιπόν, η φωνή σου λες και είναι άλλος. Εντάξει. Άμα είσαι άρρωστος, ρε φίλε. Εντάξει. Εντάξει, να μην έχουμε κανένα καρκίνο μόνο και όλα τα υπόλοιπα εντάξει. Καρκίνο έχουν οι ευαίσθητοι άνθρωποι. Γιατί ο καρκίνος είναι ψυχοσωματικός και το παθαίνουν οι ευαίσθητοι. Τα γουρούνια και τα παχύδερμα δεν παθαίνουν καρκίνο. Θα κλάψεις άμα πάθουν. Δεν παθαίνεις καρκίνο. Θα κλάψεις άμα πάθουν. Εσύ δεν παθαίνεις καρκίνο. Εσύ τίποτα, κάνα έμφραγμα θα βουλώσει καμιά αρτηρία θα πεθάνεις. Καρκίνο οι ευαίσθητοι άνθρωποι παθαίνουν. Ναι. Δεν παθαίνουν τα γουρούνια. Λοιπόν, ερωτήσεις. Ναι. Ράπαν έρθει ο Σκόκο, πού τον βάζει να παίξει και γιατί? Πόσο χρονό είναι ο Σκόκο, ξέρουμε ημερομηνία γεννήσεως? Θα μάθω και θα σου πω. Θα μάθεις και μεγάλος. Θα πω. Πάνω από 30 είναι. Εντάξει, σε τι κατάσταση είναι ο Σκόκο? Καλά. Καλά είναι. Σκοράρι. Σκοράρι. Άμα έρθει ο Σκόκο, πού να έρθει ο Σκόκο? Πού? Με ρωτάει, στην ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ. Κόκκινο λέει, ποιο είναι ο MVP της ΑΕΚ για σένα, για φέτος? Ναι. Για το τελευταίο μισό, ο Χριστοδουλόπουλος. Ο MVP της ΑΕΚ. Για το τελευταίο κομμάτι και σημαντικό, ο Χριστοδουλόπουλος. Δηλαδή, αν η ΑΕΚ για κάποιο λόγο βγει πρώτη. Το 85 είναι 29 Μαΐου, 32. Πάνω 1,72. Πάνω από 30 σου είπα. Μελίσια από στένο, μισθός 400.000 ευρώ το 2.000. Μια ερώτηση για το Ραπτόπουλο. Τι πιστεύεις ότι πρέπει να κάνει ο Χατζησαΐας για να κάνει καριέρα? Γιατί να απαντήσεις ένα και να μην απαντήσεις τον ίδιο? Ερώτηση κάνει, το κοινό μας ακούει. Τι είμαι, μάνατζερ είμαι? Ραπτόπουλο, είσαι άμπαλος, ό,τι κουστάρει θα κάνει ο Χατζησαΐας. Τι γνώμη του λέει? Ναι, λέω εμένα αν με φερόταν έτσι η ομάδα και με είχε ανάγκη για να κάτσω στον πάγκο σε ένα μάτς με ένα τέτοιο Παναθηναϊκό και πέθανε ο πατέρας μου, ούτε άδεια θα έπαιρνα. Αυτό λέω. Ούτε άδεια θα έπαιρνα. Ο Λέντι, θα τον έλεγα τον Ήβης, για χαρά, δεν έρχομαι. Ο Λέντι, ο οποίος είναι Αλβανός, ρωτάει. Ο Λέντι είναι Αλβανός. Και επειδή είναι Αλβανός, τι πάει να πει αυτό? Ο Λέντι λέει είναι Αλβανός. Μπορώ να κάνω την ερώτηση? Μπορείς να κάνεις την ερώτηση. Λέει. Ερά, πες ρε φίλε, γιατί δεν βάζει τον Κάτσε ο Σέρβος? Για πες. Τον Κάτσε ο Σέρβος. Και να πούν τον Ήβης πως ο ΠΑΟΚ σε κάθε αγώνα έχει 2 με 3.000 Αλβανούς, έτσι να πούν τον Ήβης. Ναι. Κοίταξε, θα σου απαντήσω. Ο Κάτσε και ο Χαρίσης έπρεπε όντως να πάρουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Και ο Χαρίσης. Και ο Χαρίσης. Έπρεπε να πάρουν λίγο περισσότερο γιατί χρόνο συμμετοχής. Γιατί ο Χαρίσης δεν μου αρέσει μέχρι τώρα. Ο Χαρίσης, κοίταξε, έχει ένα χαρακτηριστικό. Ενώ είναι πολύ γρήγορος και είναι και εκρηκτικός και ταχυδυναμικός και έχει και αντοχή στην ταχύτητα και είναι και ταχύς. Δηλαδή. Και τα πρώτα μέτρα είναι γρήγορος και στα πολλά μέτρα είναι γρήγορος. Αυτό είναι μεγάλο προσόν. Εκρηκτικός στα πρώτα μέτρα και ταχύς στα πολλά μέτρα. Μπαλίτσα ψιλοξέρει, δεν ξέρει πολλά πράγματα, αλλά με την μπάλα και σε χώρους ανοιχτούς είναι πάρα πολύ καλός να βγαίνει σαν τέταρτος. Ιδιαίτερα αν ο ΠΑΟΚ αμήνεται και φεύγει στην κόντρα. Πολύ καλός. Άνω τελεία. Μισό λεπτό λίγο. Έχει ένα ελάττωμα ο Χαρίσης. Πρώτον, η εξωγηπαιδική του ζωή είναι μετριότατη έως κακή. Και το άλλο είναι ότι τα μαρκαρίσματα του χαμηλά είναι ανόητα και επικίνδυνα. Εάν ο Χαρίσης χαμηλά ήταν πολύ καλό στο μαρκάρισμα, εγώ θα έβγαινα πάνω στον Ήβης και θα τον κοντράριζα, αλλά δεν μου δίνει την ευκαιρία αυτή ο Χαρίσης, γιατί σε κάθε μαρκάρισμα χαμηλά μου είναι επικίνδυνος. Δεν μου δίνει δηλαδή την όθηση να του την πω του Ήβης στο κομμάτι αυτό. Οπότε τελειώνω εδώ την ιστορία. Σου απαντώ, φίλε, και για τον Κάτσε και για τον Χαρίση. Συμπληρωματικά. Προγραμματιστής από Αθήνα, Κωστή, γιατί στο βιντεάκι δεν έβαλες και τον Γρηγόρη να σου βαράει σουτάκια? Φοβήθηκες, μη μαζεύεις? Τι σουτάκια, πού, για ποιο λέει? Τι σουτάκια? Ποιο βιντεάκι έκανες? Τι σουτάκια, δεν καταλαβαίνω. Α, με τον Τρούλεν και τον Τρέγια κάναμε. Εντάξει, ήτανε. Ναι, το είχε κάνει ο κομμουνιστής. Γιατί θα μαζεύει, όντως. Το ξέρει. Έχει καλά ποδάρια ο Κόκκινος. Πάλι έξω ο Σαββίδης, δεν μπορεί πανελλήνια να κάνει τίποτα. Τα πήρε όλα Μαρινάκης. Παιδιά, το δόλι είναι μεγάλη ιστορία. Δεν τελείωσε τίποτα ακόμα. Δίνει μάχη, δίνει μάχη. Με συγχωρείτε πολύ, αλλά αυτό δεν είναι κομπή, είναι τηλεμάρκετινγκ. Με όλο το σεβασμό. Καλά λέει. Ράβα που μακρύσω από το Κόκκινο θα σε κολλήσει. 100%. Εσύ να φοβάσαι 450 γιατί κολλάω και τα μηνύματα. Μη με ακουμπάς, ρε. Είμαι ιός, κολλάω και τα μηνύματα. Μη με ακουμπάς.
Λοιπόν, τον Παπαθεοδόρο τον πήραν γιατί ο αδερφός στο CDNA κάνει τα θελήματα του Ρώσου. Δεν το ξέρεις ραπ? Το ξέρω. Ραπ και στη λεωφόρο με τον Μαρινάκη έπαιζα, αν και δεν τον έσωνε το κορέα. Τριακό θα έτρωγε. Στο προηγούμενο μήνυμα. Ποιο ΠΑΟΚ, ο διαιτητής είναι ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ. Στο εδώ και ένα μήνα, Γιώργος από Καστοριά. Στο προηγούμενο μήνυμα για αυτό το SDNA και τον Ιβάν και σχετικά με τον Παπαθεοδόρου, εγώ είχα μια λογική απάντηση. Και είπα το εξής. Αν ο Ιβάν δώσει 500 χιλιάρικα, 801 εκατομμύριο έξτρα να ανέβει τον μπάτζετ του ΠΑΟΚ και να ανέβει επίπεδο, καλά καλά και το φάγανε τον Σούλη τον Μαρκόπουλο. Αν όμως πάει ο ΠΑΟΚ στα ίδια επίπεδα. Στα ίδια επίπεδα, τότε γιατί να το διώξει, πρώτον. Και δεύτερον, δεν θα είναι άδικο και για το Σούλη το Μαρκόπουλο, αν ο Ιβάν έδινε 1,5 εκατομμύριο, 800 χιλιάρικα να ανεβεί το μπάτζετ, να ήταν αυτό προπονητή. Δεν είναι αδικία για μήνυμα, το Σούλη το Μαρκόπουλο. Μήνυμα από Κώστα Πετρωτό. Μήνυμα. Έφυγε από την αποστολή ο Χατζησαΐας. Καλά έκανε, άκουγε Ραπτόπουλο. Πριν το πει. Ναι. Ζήτησε άδεια και έφυγε. Καλά έκανε. Τι ακάτσε να κάνει. Το τέταρτο στόπερ. Καλά έκανε και έφυγε. Να μην ενημερώσουμε. Αν του φερόταν καλά ο ΠΑΟΚ, δηλαδή, θα έμενε. Μπήκε στον κόπο και μας ενημέρωσε. Να μην τον ευχαριστήσει τον συνάδελφο. Πώς το πες? Ναι. Φυσικά θα τον ευχαριστήσει, γιατί πρέπει να είσαι ευγενικός και καλός συνεργάτης με τους συνεργάτες και τους ρεπόρτερ. Να έχεις καλή συνεργασία και καλή χημεία και καλή επικοινωνία. Ειδικά όταν είναι δίπλα σου όποτε τους χρειάζεσαι. Και ειδικά αν είναι παιδιά με ήθος. Γνώσεις όλα και όλα αυτά. Τα περισσότερα παιδιά με ήθος είναι εδώ. Ευτυχώς το Μετρόπολης έδιωξε τη σαβούρα. Κάτι ρουφιάνους, κάτι περίεργους και κράτησε τα καλά παιδιά. Μπράβο, εκπληκτικό. Και πολύ καλοί γνώστες και καλά παιδιά. Και εργατικοί, 3-1. Όσο επί το πλείστον. Έτσι, μπράβο. Εντάξει. Λοιπόν. Τόσο επί το πλείστον, τι σημαίνει, ρε κόκκινε? Γιατί πάντα υπάρχει. Επειδή μάλωσες με δύο εσύ δηλαδή και δεν τους γουστάρεις. Δεν μπορούν να είναι όλοι καλοί για όλους. Λοιπόν, πες μια καλή κουβέντα και για αυτούς. Ο χριστιανισμός αυτό λέει. Σου δίνει μια φάπα ένα στο ένα μάγουλο. Ορμάς να πούμε, αλλάζεις μάγουλο να σου δώσει άλλη μια φάπα. Υπάρχει μια πολύ σοβαρή διαφορά. Παρακαλώ. Ποτέ δεν είπα ότι είμαι καλός χριστιανός. Είπα ότι είμαι χριστιανός. Χριστιανορουφιάνος είσαι, φυσικά. Το αν είμαι ρουφιάνος. Χριστιανορουφιάνος και πασοκόψυχος. Επειδή είσαι γνωστός. Το ξέρουμε, το είμαι. Λοιπόν. Και επειδή η ημιμάθεια είναι χειρότερη. Ναι, καλά, άσε αυτά τα κοινότυπα, μωρέ τώρα. Τα κοινότυπα. Οκ. Okay. Συνέχισε εσύ και βγάζει γλώσσα και λέει και λέει και λέει. Μην το παίζει καλό. Εγώ εκεί τρελαίνομαι. Πες ότι είμαι αποφράδι τη κοινότητα. Δεν το έπαιξα. Άντε, μπράβο, παίζει και τη μεταλλική φωνή. Τώρα που είχε σφραχνιάδισμα στο. Σου αρέσει τώρα. Ναι, τώρα είναι μέταλλο η φωνή σου. Καλά, με. Μεταλλόφωνο. Χαίρεσαι. Λέγε. Χαίρεσαι. Λέγε. Για τιμωρία θα σε αφήσω μόνο αύριο. Εντάξει. Γι' αυτό που κάνει, θα αφήσω μόνο. Ναι. Τι, πώ που. Λοιπόν. Αλφα Μητρία κενό. Καζίνο, ονοματεπώνυμο στο 54-344 για τους φίλους οι οποίοι θέλουν να κερδίσουν 10 διπλές προσκλήσεις για το θέατρο Βεργίνα, το Ρίζι Καζίνο. Για ποιο μπάτς? Για το παιχνίδι της Ρεάλ με την Γιουβέντους. Αυτό είναι ματσάρα να το δεις στο καζίνο. Βέβαια. Ποιον θα ποντάρεις? Γιουβέντους. Στην κανονική διάρκεια ή στην παράταση? Στην κανονική διάρκεια. Αυτό με ανησυχεί. Ραπτό.gr. Μπείτε τώρα και δείτε τα προγνωστικά ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και Πανιόνιο ΣΑΕΚ. Τώρα ο κομμουνιστής τα έχει βγάλει εντός δευτερολέπτων. Έτσι, για να λες ότι είμαστε και συνέτεροι με το αφεντικό. Σε λαϊκό προσκύνημα ισορρός του Μητσοτάκη. Απαγορεύεται να υπάρχει λαϊκό προσκύνημα σε οποιοδήποτε πολιτικό Έλληνα. Απαγορεύεται. Άστο για μετά. Λαϊκό προσκύνημα για Έλληνα πολιτικό απαγορεύεται. Κενό. Ναι. Καζίνο ονοματεπώνυμο στο 54-344, 10 διπλές προσκλήσεις αν είστε άνω των 21, παιχνίδι σε εικόνα υψηλής ευκρίνειας με πολύ καλό ήχο, εξαιρετικό ήχο και πολλές κληρώσεις για εσάς οι οποίοι θα βρεθείτε εκεί. Τρομερά πράγματα, επειδή είναι σε εκκλησία δεν θέλω να εκφραστώ. Τι έγινε, γιατί τρομερά? Ο ένας προδότης πίσω από τον άλλον χαιρετάνε. Ναι, αλλά τους ψήφιζες όμως για να μπεις. Ποτέ, να μια... ποτέ. Ποτέ. Το Βενιζέλο που έπαιζε στάβλη πάνω στο πανόραμα, καλά ήτανε? Απαγορεύεται να παίξω στάβλη με κάποιον? Τι τους λες προδότες τότε? Λέω, η υποκρισία σε όλο το μεγαλείο. Ελά, ρε, φύγει από εδώ, γλύφτη. Μόλις δεις πολιτικό, παίρνεις κάμψεις. Η υποκρισία σε όλο το μεγαλείο. Μόλις δεις κάνα πολιτικό, Δέα Δημοκρατία είναι Πασόκ, είναι Πασόκ. Είσαι γνωστή αρπάκτρα. Εγώ είμαι αρπάκτρα. Α, δεν το παίζω, κύριος και εγώ χριστιανός. Τον έδωσα τον άλλον, τον είπα. Ποιον είπες? Και ζήτησε και συγγνώμη. Κατάλαβες? Ποιος ζήτησε συγγνώμη? Γνωστό πολιτικό. Εσένα ζήτησε συγγνώμη. Βεβαίως. Τι λέρε, κόκκινε. Και από τον κόσμο. Από τον κόσμο. Και από τον κόσμο. Ζήτησε συγγνώμη πολιτικό. Από σένα. Βεβαίως. Αλλά δεν σε συμφέρει να το κάνει χειραψία, του είπε κανένα δάχτυλο του πολιτικού. Τίποτα. Από μένα λεφτά δεν έχει χάσει κανείς. Μην το λες αυτό. Έχει χάσει? Πού να ξέρω. Ξέρω εγώ τι. Αν δεν ξέρεις εσύ ποιος χάσει. Πού να ξέρω. Εσύ τι λες, έχεις χάσει? Αν σου λέει κάποιος έχασε λεφτά του κόκκινου, θα το πίστευες? Ναι. Ναι.
Από εγώ δεν έχασα από σένα λεφτά. Κέρδισα. Πώς θα τον πίστευε. Πώς θα τον πίστευε. Πώς θα τον πίστευε. Αφού είσαι ταχυδακτηνουργός, ρε. Και αν σου λέει κάποιος έχασα λεφτά από το κόκκινο, γιατί δεν τον πίστευε. Μπορεί να. Γιατί αδύναμα άτομα είμαστε. Αδύναμα όντα είμαστε. Γιατί από τώρα το πλέον μπορεί να χάσει λεφτά. Τι είμαστε τέλειοι. Μέχρι τώρα έχασε κανείς. Πού να ξέρω εγώ. Τι, πού να ξέρω εγώ. Δεν το ξέρω. Μωρέ, θα το ξέρα, αλλά δεν λέω, δεν ξέρω. Τι να πω. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρω. Ξέρεις, αλλά δεν λες. Δεν έχω υπόψη. Θα σε πυροβολήσω τώρα, όχι μετά. Κάτι στέλνω εκεί. Το δρόμο ευνική οδού Θεσσαιρών Θεσσαλονίκη προ Σέρες, πριν τη διασταύρωση του Λευκοχωρίου, στα δεξιά και για τα αμάξι. Θέλει προσοχή. Και για τα αμάξι. Μια κίτρινη πόρση. Τετάρτη είναι σήμερα. Όχι, ο γιατρός ο Μίλτος Θεοδόρου πάει σε Σέρες κάθε μεσημέρι. Και πάρ' το τηλέφωνο, δεις, καλά είναι. Τον πάρω τηλέφωνο. Λοιπόν, ναι. Για να έχετε οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου, τηλεφωνείτε στο 18133. Οι αδερφοί Κωνσταντινίδη φροντίζουν και αυτό, έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Θα σας δώσω την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή, εύκολα, γρήγορα και πάρα πολύ οικονομικά, με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως μετά με γραμμές. Μην ξεχνάτε ΑΜΗ3 κενό, καζίνο ονοματεπώνυμο στο 54-344 για τις 10 διπλές προσκλήσεις. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ωχ, τι είναι όλα αυτά τα νερά. Άσε μου τρύπησε ο δερμοσύφωνας. Μήπως έχεις κανένα καλό υδραυλικό. Ναι, Νίκος Πλημμύρας εγγύηση. Τρύπησε ο θερμοσύφωνας. Πλημμύρας. Στάζει η βρύση. Πλημμύρας. Βουλώνει το σιφόνι. Και πάλι πλημμύρας. Μπορεί να μην ταιριάζουν όλα τέλεια με την επιχείρησή σας. Ένα όμως από τα POS της Εθνικής σίγουρα ταιριάζει. Γιατί στην Εθνική Τράπεζα θα βρείτε το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα απόκτησης POS με επιλογές σε συσκευές, ευέλικτα πακέτα τιμολόγησης και πόντους επιβράβευσης Go4More για την επιχείρησή σας. Και τώρα αποκτήστε το δικό σας iBank POS από 3,90 ευρώ το μήνα. Για POS που αλλού, στην Εθνική. Πληροφορίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις στα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας και στο nbg.gr. Εδώ που έκαναν τις πρώτες τους προσπάθειες. Εδώ που έβαλαν τα πρώτα τους καλάθια. Εδώ που έκαναν τις πρώτες τους προπονήσεις. Εδώ που έδωσαν τους πρώτους τους αγώνες. Τα αδέρφια Αντετοκούνμπο έρχονται στην Ελλάδα, εδώ που ξεκίνησαν όλα. Απόλαυσε από κοντά τους Γιάννη και Θανάση Αντετοκούνμπο σε ένα μοναδικό σόου που καμιά οικογένεια δεν θέλει να χάσει την Κυριακή 18 Ιουνίου στο Αλεξάνδριο. Στείλε SMS το 19129 γράφοντας Αλεξάνδριο και μπορεί να είσαι ένας από τους 30 τυχερούς που θα κερδίσουν μια τριπλή πρόσκληση για το Αντετοκούνμπο event. Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ. Ο κόσμος μας, εσύ. Χρέωση 11 λεπτά ανά SMS. Όρη συμμετοχή στο κοσμοτέ.tv.gr. Επειδή η ζωή δεν σηκώνει τσιγάρο, κάνε τώρα τη σωστή κίνηση. Μπες στο φαρμακείο και πάρε το σύστημα Venturi Stop Smoking System. Και σε 4 φίλτρα παρακάτω, η συνήθεια του τσιγάρου εξαφανίστηκε. Έχει γίνει καπνός. Venturi Stop Smoking System και καθάρισες. Σε μόλις 4 εβδομάδες έχεις γίνει πρώην καπνιστής. Venturi στα φαρμακεία από τη Vitorgan. Χαράλαμπος Αμπατζόγλου. 60 χρόνια στο πλευρό του φαρμακοποιού. Τι! Θα διάρκει 5 λεπτά το ποδόσφαιρο! Επιτέλους! Γιατί ήταν οντίτητα, είχε αρχίσει να χειροτερεύει. 90 λεπτά στην κερκίδα, τα παντούπα, τα παντούπα, τα παντούπα! Με τα τύμπανα, δεν ανοίγει το χέρι από την αγκύλωση. Α, ναι, έχω και αγκύλωση. Τόση ώρα με την πακέτα στο χέρι, συμβαίνουν αυτά. Τώρα όμως, για 5 λεπτά, θα παίρνουν τα τύμπανα φωτιά. Αν προλαβαίνουν. Ήρθαν τα Virtual Sports από το Πάμε Στοίχημα. Και ζεις όλη την ένταση ενός αγώνα μέσα σε 5 λεπτά. Ωραία ενέργεια. Κάνε ένα σουτ. Τώρα στοιχηματίζεις γρήγορα και απλά. Στρώσιμο της μπάλας. Γκολ. Σε αγώνες με εντυπωσιακά γραφικά. Πάμε Στοίχημα. Εδώ το ζεις παραπάνω. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Πάμε Στοίχημα μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Ταξί, ταξί. Ολύμπο 78. Στον Τζαρουχά για πατσά, Στον Τζαρούχα. Αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκό μαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι γεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδένι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τσαρούχας ή Τσαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση.
Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τσαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Οχ, πού είναι η μπαλατέζα? Χαλάρωσε. Έχουμε το νέο τροχό της DeWalt με μπαταρία. Τα εργαλεία με μπαταρία δεν έχουν την ισχύ που χρειαζόμαστε. Θες να δοκιμάσουμε? Έφερα την μπαλατέζα. Ποιος τη χρειάζεται? Επισκεφτείτε την έκθεσή μας και δοκιμάστε όλη την γκάμα των εργαλείων της Flexbolt. Tool Plus, Αγίου Νέστερος 30 με Λακαδά. Τηλέφωνο 2310-55-55-99 και www.toolplus.gr. Αν είσαι στη Θεσσαλονίκη και δεν έχεις φάει παγωτά Νικολαίδη με φρέσκο γάλα, απλά κάνεις. Εμείς τρώμε κρέμα Ιταλιάνα, κρέμα Καταλάνα, τρώμε Παύλοβα, American Cookies. Ζαχαροπλαστείο Νικολαίδη. Τεράστια ποικιλία πέρα από κάθε φαντασία. Αρτοποιείο Νικολαίδη. Η μεγαλύτερη ποικιλία παραδοσιακού ψωμιού στο ξυλόφουρνο. Νικολαίδη Ζαχαροπλαστείο Αρτοποιείο. Καραολί και Δημητρίου 237. Ηλιούπολη και 163 Εύωσμος. Και στο Λαγκαδά απέναντι από τον ΟΑΕΔ. Ξύπνα! Τι μέρα είναι! Τρίτη! Και γιατί με ξύπνησες, ρε Ελένη? Ξύπνα με Τετάρτη και μετά ξύπνα με την Παρασκευή και μετά το Σάββατο και μετά ξαναξύπνα με Κυριακή! Στο Princess Casino ζούμε μόνο για τις ημέρες των μεγάλων κληρώσεων. Κάθε Τετάρτη 7.500 ευρώ. Ενώ κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από 10.000 ευρώ τη μέρα. Princess Casino, ζήσε το μεγαλείο. Ήμουν ένας μάστορας σκληρός. Ό,τι έλεγα ήταν νόμος, δεν αλλάζω εύκολα εγώ. Μέχρι που μια μέρα μου είπαν θα βάψεις με αυτά τα χρώματα. Έγραφαν Ιζωμάτ, τα άλλα τους τα προϊόντα τα ξέρω. Χρόνια τα δουλεύω. Τα δοκιμάζω και βάφω. Τέλειο άπλωμα, καλυπτικότητα, απίστευτο αποτέλεσμα. Τώρα δεν αλλάζω. Βαμμένος Ιζωμάτ. Χρώματα Ιζωμάτ. Ό,τι πιο νέο στο χρώμα. Χιλιάδες υπέροχες αποχρώσεις, αντοχή και τέλεια καλλυπτικότητα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ. Βαμμένος Ιζωμάτ. Από που πήρες τα φας? Μάσιμα. Α, μασάς, συγγνώμη. Όχι, δεν κατάλαβες. Από το Μάσιμα. Θα επέλεγα κάτι άλλο. Μάσιμα. Μενού με αγαπημένες ελληνικές γεύσεις. Όλες σε αξεπέραστη ποιότητα και εξυπηρέτηση. Μάσιμα στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 2310 66 55 90. Μάσιμα. Δεν συμβιβάζομαι με τίποτα λιγότερο. Ουφ, πρωί βράδυ χτυπιέμαι στο γυμναστήριο, αλλά δεν πήρα όγκο. Το κορμί θέλει ενίσχυση, φίλε μου, όπως και οι καρποί των δέντρων. Εγώ γεωργός είμαι, αλλά ξέρω από όγκο. Για πραγματικό όγκο στα φρούτα μου, χρησιμοποιώ αποκλειστικά αμύνωτον και στην Cropel της AgriPro. Στο πράσινο μπουκάλι με το κίτρινο καπάκι. Για αύξηση μεγέθους με σύστημα αμύνωτον και στην Cropel από την AgriPro. Ενημερωθείτε από το γεωπόνο σας ή στο agripro.eu. AgriPro, γιατί η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Κάνεις εδώ? Διαλογίζομαι. Καλό το σύμπαν να φέρει αυτό που έχω πραγματικά ανάγκη. Δεν ξέρω τι κάνεις, αλλά δούλεψε. Το σύμπαν με έστειλε να σου πω ότι στη ΣΕΑΤ Κατάκης ήρθε το Ibiza 1,2 TSI με 110 άλογα, εξατάχυτο, φουλ εξοπλισμένο, μόνο 11.990 και με 4 χρόνια εγγύηση. ΣΕΑΤ Κατάκης, ευχαριστώ. ΣΕΑΤ Κατάκης σας φέρνει αυτό που πραγματικά χρειάζεστε. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων, στο παράδρομο του πρώην Καρφούρ Μακεδονία. Επιτέλους πέρασα το μάθημα και να ο Ρετσίνες. Καινούργιο αυτοκίνητο, φίλε, καλό τάξιδο. Κερνάς Ρετσίνα. Λόγοι για να γιορτάσεις, πολύ, μία όμως η Ρετσίνα, για το γεια μας. Βασιλική Ρετσίνα, από εκλεκτό λευκό κρασί, από τοπικά σταφύλια της ποικιλίας Ροδίτη. Βασιλική Ρετσίνα, από το αμπελοτόπι της Μεσημβρίας Συνοποιητικής. Γιατί η παράδοση στο ελληνικό τραπέζι μας θέλει όλους βασιλιάδες. Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών. Τώρα στις μεγαλύτερες αθλητικές εγκαταστάσεις του Μακεδονικού. Ελάτε δωρεάν μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ στην καλύτερη ακαδημία της πόλης. Οι αιτήσεις ξεκίνησαν και λήγουν στις 9 Ιουνίου. Το πρόγραμμα αφορά τη σχολική χρονιά 2017-2018 και παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών. Πληροφορίες στη Γραμματεία του Μακεδονικού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-587-870. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ.
Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας η Hyundai Εσκιάδης Βαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών με Hyundai Tucson. Απίστευτο, μοναδικό. Αν είναι για το δικό σας βαλάντιο, 18.990. Απίστευτη τιμή για ένα φανταστικό αυτοκίνητο με κινητήρα βενζίνης. Θα το δείτε εκεί. Θα το δοκιμάσετε οδηγικά. Να δείτε αν είναι στα δικά σας γούστα και όπως το περιγράφουμε. Και σύντομα θα σας έχω και ένα βιντεάκι που θα δείτε τον όχι υποφαινόμενο, τον που σας μιλάει να το οδηγεί, να έρχεται μέχρι εδώ και να έχετε ιδία, αντίληψη για το τι ακριβώς γίνεται για το Tucson, το οποίο θα το βρείτε στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών λίγο μετά το Αλφα Ακτέο ή στο 2310-596-596 στην εταιρεία Σκιάδης Βαλοδήμος. Λοιπόν, Αλφα Μη 3 κενό Καζίνο, ονοματεπώνυμο στο 54-344. Για εσάς που θέλετε να δείτε το παιχνίδι της Real με την Juventus και το μεγάλο τελικό του Champions League στο θέατρο Βεργίνα στο Ρέντι Καζίνο. Οι γραμμές είναι ήδη γεμάτες. Πάμε στον κόσμο, ναι. Καλημέρα. Καλώς το να. Τι κάνει το ωραίο δίδυμο. Εσύ με περιμένεις 4 ακριβώς. Ναι. Τι κάνει το ωραίο δίδυμο. Περιμένω να γίνει τρίδυμο. Περιμένω να γίνει τρίδυμο. Θα γίνει έτσι κι αλλιώς στην Τούμπα το τρίδυμο. Το τρίδυμο. Και στον Πανιόνιο θα γίνει το... Καλά, με αυτά που λέει ο Φαλακρός, 4-0 και 5-0 και με τον Άσο... Όχι. Στο 1-40... Αυτό το σκορ δεν το λέμε. Με τον Άσο στο 1-45 ότι... φοβήθηκε το μάτι μου. Λέμε τώρα ότι ένας Άσος κάθεται μέσα στην Τούμπα και ένας Άσος κάθεται μέσα στον Πανιόνιο. Τι σε νοιάζει να κάτσει στον Πανιόνιο. Όχι, πώς δεν με νοιάζει, να πάει τελευταίος Παναθηναϊκός. Με νοιάζει, αλλά μεγάλη προσοχή θέλει η Τούμπα σήμερα όμως. Αυτό να το φροντίσουν οι ιδιοκτήτες πάει και... Εάν ο Ιβάν Σαββίδης ήταν κόντρα με το ΣΥΡΙΖΑ, θα το φοβόμουν. Ναι. Τώρα να μου πεις ότι θα μπουκάρουν 10 μυστικοί αστυνομικοί με κοτρώνες, ντυμένοι παοξίδες και θα τα πετάνε αυτά και τα λοιπά. Όχι. Αρνούμε να το πιστέψω. Αρνούμε να το πιστέψω. Ότι γίνεται να φάστε και ο παπά. Να φάστε και ο τρίβημα. Αλλά πάντα στην Ελλάδα της ρουφιανιάς και της αλήθειας. Τα πάντα είναι πιθανά. Δεν υπάρχει. Βρεθεί τέτοιο... κανένας, ξέρω εγώ, δίπλα ντυμένος παοξής, λέσει, ξέρω εγώ, ντυμένος. Εγώ μια φορά όταν είχε γίνει κάτι επεισόδια κάτω στο κέντρο της πόλης με τους παοξίδες που διαμαρτυρότανε, είχα μια κάμερα να πούμε και μου την πέσαν καμιά δεκαριά να μου κλέψουν την κάμερα, πού να μου την πάρουν, μόνο νεκρό. Και μου φωνάζει ένας εκεί, ψιλομαστούρης φαινότανε. Αυτό που λέει από εδώ, από το στενό μου λέει. Και τα λοιπά. Από εδώ λέει δεν γίνεται τίποτα. Μπαμ, μπαμ, παίρνω. Λέω τι έγινε, ρε φίλε. Μυστικός μου λέει. Νηστικός, λέω. Μυστικός μου λέει. Φύγε. Δυστυχώς. Δυστυχώς, μυστικός, νηστικός. Φύγε. Επόμενη γραμμή. Πολλά σε είπαμε. Επόμενη γραμμή. Δυστυχώς, νηστικός. Μυστικός. Τι έγινε, εγώ και πάλι θα ρεύεσαι. Κράτ γκρουτ. Έλα, φίλε, ναι. Ούτε νερό δεν μπορεί να πιει κανείς. Τι να πιει κανείς. Γιατί να πιει νερό, θα βουσκώσει το στομάχι σου. Με άδειο στομάχι κάνουν εκπομπή άνθρωποι. Καλημέρα. Δηλαδή, αν ήσουν πουλματζής, θα έπαιρνες να πούμε τα παιδιά από το σχολείο, θα έτρωγες δυο κοκορέσκια και θα τα πήγαινες Αθήνα. Μου θα κοιμώσουν μέχρι τη Λάρισα, ρε. Καλημέρα, ναι. Εσύ κοιμάσαι όρθιο. Φύγε από εδώ, ρε. Λέγε, φίλε. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, ναι. Καλησπέρα, Γρηγόρη, περαστικά. Τι πέρα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Τρία πραγματάκια λίγο μόνο για τον Ραπτόπουλο. Ραπτόπουλο, εχθές είπες ότι δεν κάνουμε κριτική στον Καρυπίδη, έτσι. Αριανός είμαι. Εγώ βγήκα τον άκουσα και σε είπα ότι με αυτό δεν πάμε πουθενά. Είσαι οργανωμένος. Μισό, όχι, φυσικά δεν είναι. Εντάξει, άμα δεν είναι οργανωμένο, μπορεί. Μισό λεπτό και με έκλεισε και με λες με τον Καρυπίδη καλά θα πάτε γιατί ήταν προπονητή ο κολλητό σου. Ναι. Ένα αυτό. Μόλι έφυγε ο κολλητό σου, κριτική στον Καρυπίδη. Δεν τον κάνω, είναι φίλο μου ο Καρυπίδη. Είμαι υπέρ του Καρυπίδη εγώ. Με του σουπεράδε μαζί είμαι. Ταυτίστηκα στην εύνοια που έχουμε απέναντι στον Καρυπίδη. Παρακάτω, λέγε. Μεγάλη ευαισθησία του κυρίου Μπλούζα να πούμε να βγάλει το δήμαρχο τη Λίμνου. Και τρίτο, κύριε, αυτό που ασχολείται και με μπάσκετ, τι κατάντια είναι αυτή. Κάνατε εκπομπή για μπάσκετ χθες το βράδυ, αυτό που είπατε. Ταπεινάζει το, συγγνώμη, επόμενη γραμμή. Ναι, κύριε μου, γιατί πούλαγε το θέμα. Επόμενος κύριος. Έχει ένα πρόβλημα. Είναι θειασότης της ταινίας όπου φυσάει ο άνεμος. Πάμε, μάλιστα. Καλησπέρα, ρε. Εγώ που δεν ξέρω από μπάσκετ, το θέμα του προπονητή του ΠΑΟΚ που εκδιώχθηκε το πιάσα πολύ καλύτερα, έχω την εντύπωση. Ποιοι είναι οι δύο που τον φάγανε. Ποιοι ήταν δύο που τον φάγανε. Πού να ξέρω εγώ. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, ρε. Έλα, ρε, Αϊκάκι. Τι κάνουμε. Καλά. Αϊκάκι. Έτσι λένε οι παοξίδες. 7 Ιουνίου ανακοινώνεται η έναρξη εργασιών. Να το. Για το Αγία Σοφία. Δεν υπάρχει περίπτωση να δεις μεταγραφή. Στα είπα πριν 15 μέρες. Σούπα. Δεν θέλω
10 Ιουνίου οι φαγάνες, 15 Ιουνίου κάνας παπάς πεινασμένος να κάνει ταγιασμό. Νίκο, επειδή δεν ξέρει το τι θέλουν ο κόσμος σου, οι οπαδοί της ΑΕΚ σήμερα που μιλάμε απαιτούν γήπεδο, γήπεδο και εντός τριετίας πρωτάθλημα. Ναι, γήπεδο και να παλεύεις με τον Ατρόμητο που ποιος θα μπει πέμπτος. Ισχύει αυτό που είπα. Πάμε, πάμε ρε Αεκάκι. Πάμε ρε Αεκάκι. Θα σου βάλει τις φαγάνες ο άλλος 10 Ιουνίου και το ταγάρι ο κόκκινος μαζί με σένα. Την πασοκαναθρεμένη γενιά να πούμε. Ταγάρια. Παίχτες θέλω στην ΑΕΚ. Παίχτες. Φαγάνες και παπάδες τώρα. Σταμάτα λίγο ρε φόσβατα. Σταμάτα λίγο ρε φόσβατα. Έχω βάλει εδώ πέρα. Έχω 3.000 σοφές. Και τα βάζω στο χειρόφωνο να πάρουμε όλα στη μασχάλη. Και μετά λέω χειροφωνά και το Γρηγόρη το κόκκινο. Ίσως ο Μαρόζε. Είσαι άνθρωπος εσύ ρε. Τα πάρουμε στη μασχάλη όλα ρε. Πισόλια και φαλάρια δεν είναι τίποτα ρε. Πλάκα μας κάνει με συνοφωνάκια. Ποιο είναι κάτι ρε. Ποιος βάζει υποκολλητικό για την ΑΕΚ. Είναι άστοχο άτομο και ατυχές. Να σου πω εγώ. Του χρόνου θα σε δω πρωταθλητισμό που θα κάνει ο ΠΑΟΚ και στάς 20 πόντι πίσω. Ναι, τώρα κοίτα και εσύ αύριο μαζί ως Παοκλής με κλέτη. Εντάξει, θα τα δούμε τα 4-0 και τα 5-0 και τα 6-0. Άντε μπράβο και μην μιλάτε πολύ για Ραπτόπουλο φίλοι ακροατές. Αυτό το πρωί βάζει Ραπτόπουλο. Η Ιλιά το πρωί βάζει Ραπτόπουλο. 2 το μεσημέρι Ραπτόπουλο. 3 Ραπτόπουλο. 12 το βάζει Ραπτόπουλο. Τα καλά πολύ και ο Ραπτόπουλος. Εγώ βάζω τα Ιλιά το πρωί μια εκπομπή του Μετρόπολης γιατί ξέρω να ακούσω τη φωνή του Ραπτόπουλου για να φτιάξει μέρα. Να σε καλά ο Ραπτόπουλος. Να σε έχει ο Θεός καλά, τι να σου πω άλλο. Μας φτιάχνει στην ημέρα, μας φτιάχνει το μεσημέρι και πάνω που πάνε να στάξουμε και να πέσουμε με τα νούμερα στο κρεβάτι, θα κακούν τη φωνή του Ραπτόπουλου και πετάει τα ελαττήρια. Τον λες κορόιδο τώρα, θα ανεβάζει πίεση. Θα ανεβάσει πίεση τώρα. Σου λέει λίγα παίρνω. Μια χαρά παίρνω. Εσύ παίρνεις λίγα. Στον επόμενο. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, καλησπέρα. Καλώς τον. Από τη Δημότυχο Πόξης. Βρε καλώς τον, άρε. Τι έγινε, φτιάξατε τις μούρες σας ο Αλέφαντος. Σε δύσκολη μέρα με βρήκες. Ναι. Δεν πειράζει. Την επόμενη φορά που θα κατέβω. Όχι, εξηγούμε για να μην παρεξηγούμε. Μη στεναχωριέσαι, παλικάρι μου, εσύ να είσαι καλά. Άμα χεράσεις εδώ, θα φτιαχτεί το θέμα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, ήθελα να πω κι εγώ μια καλησπέρα και να πω ότι δεν με ενδιαφέρει ο αγώνας του Παναθηναϊκού με του ΠΑΟΚ σήμερα. Καθόλου. Δηλαδή, αν θα χάσει, δεν θα χαλαστείς. Όχι. Αρκεί. ΑΕΚ Πανιόνιος, ισοπαλία ή να κερδίσει ο Πανιόνιος. Το κατάλαβες? Αλλά αυτό αλλάζει τα δεδομένα. Σιγάρε κόκκινε, έτοιμος να κοιμηθείς είσαι. Λοιπόν, και να ρωτήσω κάτι τον Κώστα. Λέγε φίλε. Λοιπόν, Κώστα, ναι. Επειδή ξέρεις πολύ από μπάλα και βλέπεις πολύ γήπεδο. Βλέπω. Μία ερώτηση. Εξάρι, οχτάρι, κάτσε τσίμερο του σήμερα. Και από τα δεξιά Κάμπος Ενρίκε. Πίσω Κάμπος, μπροστά Ενρίκε. Φίλε, δεν στρέχει αυτό. Ξέρεις γιατί. Γιατί εγώ βλέπω την μπάλα με πιο πολύ λεπτομέρεια. Η τετράδα της άμυνάς σου είναι κοντή. Και θα πρέπει να μπει ο Σακχόφ για να ψηλώσει ο μέσος όρος Μπόι. Για τα στημένα. Και τα στημένα μπορεί, και τις μονομαχίες και όλα. Μπορεί να γυρίσει πίσω του Σακόφ να παίξει λίγο μπροστά από το Μαλέκα. Ένα 72 Κίτσιου. Ένα 78 Κρέσπο. Ένα 79. Ένα 77-78 Λέωβατς. Ο άλλος ποιος είναι ο Πούγκουρας τώρα 80. Και ο τερματοφύλακας είναι να πούμε δεν μπορεί να σκύψει αυτές τα κορδόνια. Είναι θέμα τώρα. Κοντή είναι αυτή. Θέλει προσοχή να μην δώσει δικαιώματα για γεμίσματα. Ούτε αυτό στημένα. Εγώ θέλω την μπάλα κάτω και να παιχτεί μπαλίτσα. Και να μην βλέπω γιώμα όπως βλέπω μέσα στα play-off. Ρε εσύ, μετά από τόσο... Κάνα 2-3 χρόνια, 4 τον πάω και στα play-off μόνο γιώμα βλέπω. Παίζουμε ένα παιχνίδι καλό που έκανε ο ΠΑΟΚ εδώ και 6 παιχνίδια στα play-off. Κανένα. Γιατί να κάνει σήμερα καλό παιχνίδι. Ε? Γιατί θα βρει πτώματα. Γιατί να κάνει... Ακριβώς. Γιατί θα βρει πτώματα. Ζέκες δεν θα βρει, Μπέρκ δεν θα βρει, πλάκα κάνει, ρε. Καλά. Τυπολογία 0. Το Μολέτο... Στόπερ, τον καλύτερο του στόπερ δεν θα βρει. Άμα δεν του βάλει 3 γκολ, ρε, αυτό το πτώμα, πότε θα το βάλει. Γι' αυτό με τον Ευαγγέλο αριστερό στόπερ τώρα. Μέσα στη βασική. Και τον Κάμπος που το θέλεις δεν παίζει. Κάμπος δεν παίζει. Ποια χαρά παίζει. Τραυματίας είναι ο Καβάσου, τον αλήθεια. Παίζει ο Κάμπος. Κάμπος δεν παίζει. Βράσε από εκεί που δεν παίζει ο Κάμπος.
Καλώς πάμε, παιδιά, να είστε καλά και τα λέμε. Και κόκκινο εμείς στον αγχωριέ, θα τα πούμε. Πού είναι ο κάμπος, ρε. Πού είναι ο κάμπος. Μισό λεπτό. Βλάξ. Δεν τον έχει. Πού εσύ, σιγά, πόσα γκολ κάνω κάμπος. Σου λέω τραυματίας είναι. Σου λέω. Άκου το βλάκα. Σιγά. Κάνει την πατάτα, επιμένει. Σιγά, μωρέ, δεν μετά παίξει, σιγά, μωρέ. Σιγά τον παίχτη, μωρέ, δεν θα παίξει ο κάμπος. Σιγά. Πόσα γκολ έχει κάνει. Αφού έχει γίνει ρόμπα κανονική. Τι ρόμπα έχω γίνει, μωρέ. Μετά λέει. Σιγά τον παίχτη. Σιγά τον παίχτη. Και τον Μπέλκα να βάλω εκεί που καλύτερα να πάει. Παρά τα μέρα. Ίσο καλύτερο αυτό εδώ δεν μπορεί η Κώστα. Έλα μωρέ σιγά την απώλεια. Ο κάμπος είναι απώλεια, ρε κόκκινε. Πάμε ρε πάμε. Στον Ηρακλή άμα στο στήλο. Εκτέθηκες. Πτώμα θα είσαι. Στη γάμα. Ρόμπα. Έλα ναι, εγώ δεν εκτίθομαι. Έλα. Αδιάβαστε, λέγε. Καλησπέρα. Χα. Είμαι υπέρ Καρυπίδη, συμφωνώ με το Super 3. Μπράβο τα παιδιά που το στηρίζουν. Μαζί του κι εγώ. Συγγνώμη ρε Κώστα, εγώ θυμάμαι πριν από κάποιους μήνες ναι. ότι σε είχαν πάει σε κάτι μονοπάτια δύσβατα και έπαιρνε στο Γρηγόρη τηλέφωνο και έλεγες πού με πάνε, δεν ξέρω πού είναι εδώ, πού με φέρανε. Και τώρα τι έγινε ξαφνικά. Εσύ πολλά ξέρεις. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια με το σύνδεσμο είμαι ταυτισμένος στις απόψεις. Μπράβο. Ποιο να έχει καλύτερο έχει. Άμα δεν έρθει ο Μπούγκουρας, πώς το λένε ο Μπούγκουρας. Ποιο θα είναι εκεί, δεν έχει κανένα. Χαίρομαι που είσαι διαλλακτικός και συμφωνείς. Το Κολοτούμπα το λέμε διαλλακτικό. Γιατί τι έχει κάνει ο Καρυπίδης, ρε. Με ένα παιδί κάτω από 40-40 ετών, στην καλύτερη ηλικία, έξυπνος, διορατικός. Να το κάνεις γαμπρός. Ευέλικτος. Άμα είναι καλό παιδί, να το κάνεις. Να το κάνεις γαμπρός. Εκπληκτικός. Πανέξυπνος. Τον Άρη μπορεί να τον κάνει μεγάλο. Τι μεγάλος ο Άρης μπορεί τώρα. Τον πήρε τον Άρη γάμα εθνική διαλυμένο. Πάντα τον κάνει. Τον Άρη μεγάλο μπορεί να τον κάνει. Πώς δεν μπορεί. Με τίποτα. Τι να τον ανεβάσει κατηγορία και να είναι 12ος, 13ος, δεν μπορεί ο Άρης με τον Καρυπίδη. Μια χαρά μπορεί. Τουλάχιστον Γρηγόρη, είπες για μια κίτρινη Πόρσε εκεί στον δρόμο για Σέρες. Τουλάχιστον εμείς έχουμε κίτρινη Πόρσε. Δεν αλλάζουμε δύο λεωφορεία για να πάμε σε κάτι Καναδού, σε Χορτιάδη να φάμε τζάμπα μπριζόλες. Αυτό και λίγα, και λίγα λες. Ό,τι και να πεις, δεκτό. Τουλάχιστον κίτρινο Προσαϊκό έχει. Δεν είναι. Δεκτό, ό,τι και να πεις. Ναι, ναι. Να πω λίγο κάτι. Απλά επειδή έλεγε ο Φαλακρός θα βγάλω ένα παράγοντα για φαγητό. Εντάξει. Ναι, ναι. Και λέω βγάλε παράγοντα, μπας και αλλάξει τίποτα. Ραπτόπουλα, σε ρωτήσω κάτι. Μάλιστα. Μέχρι πριν αλλάξει η διοίκηση, ο Ζαγοράκης είχε φύγει πιο πριν, μετά ανέλαβε ο Βρίζας και μετά ήρθε ο Σαββίδης. Μαλώσαν ο Ζαγοράκης με τον Βρίζα, δεν μιλιότανε. Ναι, ναι, ναι. Μέχρι να αλλάξει ο Βρίζας, ήξερες ότι υπάρχει ενδιαφέρον Σαββίδη από πίσω. Όχι. Ωραία, τότε πώς ξέρεις ότι δεν υπάρχει άλλος ενδιαφερόμενος στη θέση του Καρυπίδη και λες δεν ξέρω υπάρχει. Ξέρω τα μεγέθη, κύριε, του ΠΑΟΚ και το μέγεθος του Άρη. Α, ο Άρης είναι μικρό μέγεθος και ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλο, ας πούμε. Έτσι. Ο Άρης είναι ένα αλφα μέγεθος και ο ΠΑΟΚ είναι αλφα στον κύβο. Α, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, μια συμβουλή και στο φίλο μου τον Γρηγόρη να δώσω. Γαργάρες με ζεστά ροφήματα και μαλακές τροφές να τρως για να περάσει ο λαιμός. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Με διαφορά το πιο χλεβαστικό γέλιο. Γέλιο και με ειρωνία. Παρότι η ειρωνία είναι ίδιο που με εκνευρίζει ή τον διακατέχει και το έχει καλά. Μη άστα τα αρχαία κόκκινα, μην θα τα μπερδέψεις. Λέγε φίλε. Έλα, εγώ είμαι. Ναι, φίλε, εσύ, ναι. Έλα, Βασίλης Αριανός από Καλαμαριά, παίρνω τηλέφωνο. Γεια σου, φουγκαρά μου, γεια σου. Τι κάνετε. Καλά, εγώ στη θέση σου θα ερχόμουν εδώ να το δώσω απλακώνει σε υποφουκαρά. Δεν πειράζει. Οπαδικά το λέω φουκαρά, δεν το λέω. Α, κάνει και το γύρισμα για να μην φάει ξύλο. Λοιπόν. Κωστένογλου στον πάγκο, 14 αγωνιστικές, μία ήττα, τρεις ισοπαλίες. Ωραία. Δεν είναι άσχημος απολογισμός, αν σκεφτείς ότι ήρθε. Για τον Άρη, πολύ καλός είναι. Γι' αυτό δεν τον κόλλησα. Αν σκεφτείς ότι ήρθε στη μέση. Εφόσον δεν κόλλησα τον Αναστόπουλο, πώς θα κολλήσω τον άλλον. Γιατί αν τον ακριβώς. Σε δύο προπονητές, σε μια μικρή ομάδα. Τι να τους πω. Λοιπόν, αυτό. Εμείς δεν το θέλουμε τώρα. Μπούμπουρα, γκούμπουρα, πώς λέγεται. Εμείς έχουμε εδώ το βασιλιά της παλέτας στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν θέλουμε εμείς τώρα. Με δουλεύεις τώρα. Γιατί είσαι εδώ, μια χαρά είναι. Γιατί τι. Με δουλεύεις. Κοίταξε να δεις. Εκτός αν είσαι φίλος του Χαράλαμπου. Έλα. Εκτός αν είσαι φίλος του Χαράλαμπου και μιλάει αυτός. Έλα, ρε κόκκινε, εσύ το Παπαθανασάκη τον κάνατε ήρωα τώρα. Ο άλλος να μην κάνει τον παλέτα. Δεν τα λες εμένα. Ποιος έχει λεφτά. Έχει παιδά, αυτός ο Ουκράνος που θα ερχόταν, αν ερχόταν θα επενδύει λεφτά, θα ήταν καλά. Αλλά αυτό που είπε ο Κωστής είχε πει πιο παλιά. Στον Άρη χρειάζεται ένας Μπέος, ένας Κούγιας, ένας Μάγκας, χρειάζεται ένας λίγο τσακαλάκος. Ο άνθρωπος αυτός που το είδα δεν είναι αυτό το, δεν έχει και το ψώνια να προβληθεί. Βρεάς τον να έρθει εδώ να οικονομήσει κανένας κανένα φράγκο.
Δηλαδή, εσύ Θόδωρε, θα σου φάνε κάνα 2-3 εκατομμύρια. Ξέρεις τι μου θυμίζεις? Τον τύπο ο οποίος την πέφτει σε μια γκόμενα καλή, ναι. Τρώει την απόρριψη, πάει στον κολλητό του, το λέει τι έγινε, έλα μωρέ δεν την είδες τώρα, έχει και πλατυποδία και το στήθος είναι λίγο πιο μεγάλο. Ρε εσύ καλοδηχούμενος να έρθει. Τώρα εσύ τη βλέπεις την άλλη 2 μέτρα άτι καθαρό αίμο και επειδή τρώμε την πίτα αρχίζουμε τον πρόλογο. Έλα μωρέ την πατσαβούρα τώρα. Θα τα βγάλει πέρα με τους καρχαρίες εδώ πέρα αυτός. Άσε να έρθει ο άνθρωπος. Δεν κάτσε να έρθει και μετά πεις ό,τι θέλεις. Άσε να φάει κανένα ψωμάκι γύρω γύρω εκεί πέρα. Τελευταίο. Τον Άρη και όσον υπολογίζει. Τον Άρη δεν τον υπολογίζει κανείς. Λες, θα έρθει αυτός ο άνθρωπος. Θα στάξει 5 διαφημίσεις. Θα ταΐσει 2-3 εκεί πέρα γύρω. Μακάρι, θα ταΐσει τον Εραστέχνη. Θα ταΐσει κάνα παλέμο που κουνάει. Θα ταΐσει. Ποιος το χέζει τον Άρη, ρε φίλε. Οι άλλοι να φάμε γύρω-γύρω. Ποιος νοιάζεται για τον Άρη. Εγώ νομίζω νοιάζομαι για τον Άρη. Τι με νοιάζει εμένα. Να φάμε, ρε φίλε. Να φάμε τίποτα. Γουρούνι. Να φάμε τίποτα, ρε φίλε. Ποιος το νοιάζεται τον Άρη τώρα. Άσε καημένε τώρα. Άσε να έρθει ο ανθρωπάκο εκεί να λωδωθεί το αντεράκι. Έτσι δεν κόκκινε, δεν πάμε κι εμείς. Με καμία κατσαρόλα. Μπράβο ρε Γρηγόρη, Εσύ μην τρως. Πάμε επόμενη γραμμή. Το αναπτύξαμε το θέμα. Επόμενος, καλημέρα. Τι. Το φίλο τελειώσει, το τελευταίο που θέλω να πει. Ναι. Πάμε. Ναι. Λοιπόν. Ναι. Το Γιαννάκη τον ψήνουν από τον Μάρτιο να έρθει. Γι' αυτό πανικοβλήθηκαν στον Μπάουκ και διώξανε τον Σούλη. Να ξέρετε. Το Γιαννάκη. Τον προδότη λέει. Το Γιαννάκη το ψήνουνε από το Μάρτιο να έρθει και είναι σχεδόν οριστικό. Και όταν τα ακούσαμε. Τα είχε καλά από το δήμο του οργανωμένου και φάγανε τον Γκάλι, το Θεό. Και μην αυτό. Όχι, δεν έγινε έτσι. Αυτό που για παιδόρε που δεν έγινε έτσι. Δεν έγινε έτσι. Είσαι από εκεί πέρα που δεν έγινε έτσι. Κοπρίτσι. Έλα, αυτό που λέει. Από εδώ πέρα. Ρώτα τον πρόεδρα. Φύγει από εδώ, ρε. Δεν έγινε έτσι. Να βρήκατε με τον άλλον, ο άλλο δεν τα δίνε, τελείωσε. Άιτε, τελειώσαμε. Πάμε. Πετάξατε τον Γκάλι απ' έξω. Δεν τάιζε ο Γκάλι. Τάιζε ο Γιαννάκη. Στηρίξατε την ομάδα στο Γιαννάκη. Με Τάρπλεϊ και τα λοιπά. Μετά έγινε προδότη, άσε που δεν ξέρουμε εμεί τι έγινε. Άσε πει, για άμα δεν έπεφτε πάνω στο. Πολλοί κόσμο γελάει γιατί μπήκε τώρα, λέει, το 22% το πήρε του Δόλ ο Μαρινάκη. Τι τραθήκατε, δεν κατάλαβα. Άλλο α προβληματίζει. Ποιος είπε ότι όσο είμαι εγώ δεν μπαίνει μέσα ο Σαββίδης? Ποιος το είπε? Τι είπε, λέει? Ποιος είπε ότι όσο είμαι εγώ ο Σαββίδης δεν πλησιάζει? Δεν ξέρω. Ο Βαρδινογιάννης. Α, δεν τα ξέρω. Και ποιος πήγε? Ο Μαρινάκης. Κατάλαβε, είναι οχτρή. Τόσο χαϊβάνια είμαστε, κατάλαβες? Το τι είστε, είστε. Καλησπέρα από ηλιόλουστη Στοκχόλμη, Σουηδία. Στο Δωρή Τρονοπαόκη. Στοκχόλμη. Φόρτσα, Παοκάρο, Μαδάρα έχουμε και φέτος θα σκίσω το βαζιλάκι 4 το βάλω σήμερα. Α, κόψτε τα λιγμένα. 4 θα βάλετε σήμερα. Κερδίστε με το καλό, αν και over καλύτερα να παίξετε. Αν δεν βάλει 4 σε αυτό το Παναθηναϊκό, όχι να κερδίσει, 4. Καλά λέει. Να δηλαδή... το Ευάγγελος Μαρινάκης είναι ο πλειοδότης των διαφορικών. Έλα, ρε, το είπαμε πριν και το λέω. Στόπα, στόπα. Και τους τίτλους των ιστορικών εφημερίδων Βήμα Νέα, το ραδιοφορικό σταθμό Βήμα FM. Αχ, το ξαφνικά μια πτωχευμένη εταιρεία τους ενδιαφέρει όλους τρομερά πράγματα στην Ελλάδα. Γιατί άραγε, πιανού ήτανε αυτά τα ποσοστά. Λοιπόν, Αγκριπρό. Εμείς μόνο για Αγκριπρό μιλάμε, για άλλα δεν κάνει. Μια χαρά είσαι. Για καινοτόμα λιπάσματα, άριστη ποιότητα και υψηλή παραγωγή σε όλες τις καλλιέργειες. Επίθεση από την αρχή με σύστημα για υψηλή παραγωγή αμήνωτων και steam κροπέλ για μέγεθος και ποιότητα στα φρούτα, calcium και smart αστείου για σφιχτή επιδερμή διακατοχή στο ράφι, Αγκριπρό. Στο πράσινο μπουκάλι με το κίτρινο καπάκι, ο καλύτερος φίλος του αγρότη, ζήτατε από το γεωπόνο σου ή ενημερώσου από το agripro.eu. Λοιπάσματα από την Αγκριπρό για να μπείτε δυνατά στο παιχνίδι. Διάλειμμα και μην ξεχνάτε για το καζίνο. Για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον. Του ΠΑΟΚ, το είδατε. Ο ΠΑΟΚ παίζει σήμερα. Τη Ρεάλ με τη Γιουβέντους, Α3 κενό, καζίνο ονοματεπώνυμο στο 54-344. Έχω 10 διπλές προσκλήσεις για 10 από εσάς, αν είστε άνω των 21, που θα πάρετε το φίλο σας ή τη φίλη σας, θα δείτε το μεγάλο τελικό, θα απολαύσετε μπυρίτσα, ξηροκάρπιο και πολλούς διαγωνισμούς στο ημίχρονο με καταπληκτικά δώρα για εσάς. Διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί.
But Gotham and the evil one crept up and slipped away with her. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Η ώρα είναι 3:30. Εάν ακόμη καπνίζεις, άκουσε με προσοχή το μήνυμα που ακολουθεί. Ναι, ναι. Έχουμε ακούσει για πολλές πίπες. Μία όμως εμπιστευόμαστε. Herb. Για όσους κακώς καπνίζουν ακόμη, πίπες Herb συλλέγουν τις επικίνδυνες ουσίες του τσιγάρου χωρίς να αλλοιώνουν τη γεύση του. Τώρα για στριφτά και slim. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σύρμα, έτσι. Φέτος θα κάνετε τουρ με την παράσταση. Τουρ στα Φρέτζιο θα κάνω. Μα... όταν τελειώνει η παράσταση, βουρ για παγωτό. Σήμερα θα μου γυαλίσει η Φουντελίνα. Αύριο η Νόνα Μπέλα. Μετά η Βραζιλιάννα. Άνθρωπος είμαι κι εγώ. Έχω αδυναμίες. Συγγνώμη, τρώτε. Γλύφω, κύριε. Γλύφω. Κακό είναι κι αυτό. Φρέτζιο. Παγωτά για καλομαθημένους. Η οδηγική απόλαυση αρχίζει και τελειώνει με μία BMW. Ανακαλύψτε τα ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα BMW στη Velmar. Με 5 χρόνια δωρεάν συντήρηση, 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια και αποκτήστε τα τώρα με 50% προκαταβολή και εξόφληση σε 24 άτοκες δόσεις μέσω της BMW Financial Services. Από 25 Μαΐου έως 3 Ιουνίου στη Velmar. Μαρίνου Αντίπα 10. Τηλέφωνο 2310-475871. Velmar. Μέλος του ομίλου Θήτα Βασιλάκη. Για τον κήπο σου. Κάντο. Για το σπίτι σου. Κάντο. Για τα εργαλεία σου. Κάντο. Χρώματα, εργαλεία, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για να το κάνεις μόνος σου. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα της Δυτικής Θεσσαλονίκης, γωνία Ωραιοκάστρου με περιφερειακό. Τηλέφωνο 2310-684-047. 27 χρόνια πάντα δίπλα σας. Κάντο για σένα. Κάντο και δεν θα το μετανιώσεις. Ρωτήσαμε 100 επιχειρηματίες γιατί επέλεξαν τα γραφεία τους από τη Σίγμα και μας απάντησαν. Σίγμα με κλειστά τα μάτια. Έχει τις καλύτερες τιμές. Φοβερή ποιότητα, εξαιρετικό στυλ, μεγάλη ποικιλία σε σχέδια και χρώματα. Σίγμα, γιατί τα κατασκευάζουν οι ίδιοι. Κάνουν μελέτη του χώρου και τρισδιάστατο σχέδιο εντελώς δωρεάν. Είναι επαγγελματίες. Έπιπλα γραφείου Σίγμα. Με εκθέσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Νικολάου Πλαστήρια 58 Χαριλάου ή στο sigmaoffice.gr. Οι επιχειρηματίες αγοράζουν τα έπιπλα γραφείου από τη Σίγμα. Εσύ? Ήρθε παρέα στο σπίτι στα ξαφνικά και δεν έχεις τίποτα. Μην αγχώνεσαι. Γι' αυτό υπάρχουν τα φορόλ. Για να φουλάρεις μπυρίτσες, κρασάκια, πατατάκια για τον Νίκο, χαρτάκια, φιλτράκια για τον Μπάρι, παγωτό για τα κορίτσια και ένα καφεδάκι στο χέρι να τονωθείς μας και βρεις το θάρρος να την πέσεις στη Ραφαέλα. Καταστήματα ψηλικών φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Για περισσότερες πληροφορίες, κάνε κλικ στο www.forallstores.gr. Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές. Και εσύ τι είπες? Είχα πιτές ή τίποτα? Παλμός, παντού χαμός και πανικός. Η κατασκήνωση αυτή σου ομορφαίνει τη ζωή. Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310-239-891 και στο happydays.gr. Νίκο, τι μπαταρία φορά στο αμάξι? Α, καλώς ήρθες στο κλαμπ. Ποιο κλαμπ? Στάνταρ κλαμπ, φιλαράκι μου. Γιατί στάνταρ φοράω στο αυτοκίνητο, στάνταρ και στο μηχανάκι. Στάνταρ και στο UPS, αλλά και παντού στάνταρ θα φοράω. Γιατί? Γιατί στάνταρ φοράμε όλοι. Εκτός από εσένα. Ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Άντρες, γυναίκες, παπάδες, καστανάδες, καφετζίδες, ταξιτζίδες, μηχανόβοι, αγρότες, κυνηγοί, αλλοδαποί, καλικέριδες, γιατροί. Αλλά και η Μαρία που δεν ξέρει τι είναι μπαταρία. Και αυτή στάνταρ φοράει. Στάνταρ. Τρία καταστήματα στην πόλη και ένα τηλέφωνο 2310 523 014. Θες μπαταρία? Πα στάνταρ.
Σύμφωνα με τον Αϊνστάιν, ο χρόνος είναι σχετικός. Σύμφωνα με το λαό, ο χρόνος είναι χρήμα. Σύμφωνα με εμάς, ο χρόνος είναι σύμμαχος. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Παραλαβές έως 10 το βράδυ. Παραδόσεις από 8 το πρωί. Ο συντομότερος δρόμος να μεταφέρεις ό,τι θέλεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εγγυημένη παράδοση Σάββατο. Επιστροφή αντικαταβολής την επόμενη μέρα με μετρητά. Χαμηλότερες τιμές σε φοιτητές. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Ο χρόνος με το μέρος σου. Στο ταυλαρίδης.gr και στο 2310-543-210. Σίτα παίρνω στον περιφερειακό με τη μηχανή. Εφτάει. Περό, ετσερί εν τότε κύρι. Επέρα τηλέφωνο στο μάκινα. Κι αμάν έρθαν ολί ώρα. Επέρανε με και πήγαν τσάμπα στο συνεργείο. Ασύγκαλα τα παιδεία. Εγώ ρε φίλε πάω να πιω μοτορό για τη δουλειά. Ει, γιοκ. Πιένω στο μάκινα. Έπιασα σιμ με 24 δόσεις. Δόξα σοι ο Θεός. Ηρέμησα. ΑΕ. Με δωρεάν οδική βοήθεια. Με προγράμματα για δόσεις που σας βολεύουν. Μάκινα και ΣΥΜ. Μια αγκαλιά μαζί σας. Οι μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις είναι εδώ. Με ταχύτατη εξυπηρέτηση. Τις περισσότερες μεθόδους συναλλαγών. Άμεσες αναλήψεις και πρόσβαση από τάμπλετ και κινητό όπου και αν βρίσκεσαι. Αυτή την ποδοσφαιρική σεζόν θα τη ζήσεις όπως πραγματικά της αξίζει. Στοίχημαν.gr. Το παιχνίδι άλλαξε. Συμμετοχή άνω των 21. Παίξε υπεύθυνα. Και θεά 210-9237-777. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Η συχνή συμμετοχή σε παίγνια μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Τι κάνεις εδώ? Διαλογίζομαι. Καλό το σύμπαν να φέρει αυτό που έχω πραγματικά ανάγκη. Δεν ξέρω τι κάνεις, αλλά δούλεψε. Το σύμπαν με έστειλε να σου πω ότι στη ΣΕΑΤ Κατάκης ήρθε το Ibiza 1,2 TSI με 110 άλογα, εξατάχυτο, φουλ εξοπλισμένο, μόνο 11.990 και με 4 χρόνια εγγύηση. ΣΕΑΤ Κατάκης, ευχαριστώ. ΣΕΑΤ Κατάκης σας φέρνει αυτό που πραγματικά χρειάζεστε. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων, στον παράδρομο του πρώην Καρφούρ Μακεδονία. Πίνασες, μη μασάς. ΠΑΟΚ είσαι, ΠΑΟΚ ψήσε. Η επίσημη πίτσα του δικεφάλου με την υπογραφή της Ιωνικής μπαίνει στο παιχνίδι και σκοράρει στην απόλαυση. Πίτσα ΠΑΟΚ, τώρα στα σούπερ μάρκετ. Εσύ ακόμα να την ψήσεις. Παντρεύεστε? Βάλτε την αναγγελία του γάμου σας μόνο με 14 ευρώ στη Μέτροσπορ. Παραλαβή κάθε μέρα Δευτέρα έως Κυριακή, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Γραφείο υποδοχής Κωστή Παλαμά 6 Γάμα στα Κωνσταντινουπολίτικα και ηλεκτρονικά στο pablis.com. Τηλέφωνο αγγελιών 2310-900-360. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Το 2310 και τα 390 και πάλι δικά σας. 955 κενό. Το μήνυμα στο 54340. Α3 κενό. Καζίνο. Ονοματεπώνυμο στο 54344. Για 10 διπλές προσκλήσεις που έχουμε για 10 φίλους ακροατές οι οποίοι θέλουν να παρακολουθήσουν το μεγάλο τελικό του Champions League στο θέατρο Βεργίνα, στο Ρίρση Καζίνο, να κερδίσουν τις προσκλήσεις και να δούνε μαζί με τους φίλους τους τον μεγάλο αυτό αγώνα με τα ανάλογα δώρα τα οποία θα δώσουμε και στο ημίχρονο μαζί με το ανάλογο υπερθέαμα. Η εκπομπή είναι προσφορά από το νέο Hyundai Tucson από την σκιά της Μπαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Μπορείτε να το κάνετε δικό σας με 18.990 ευρώ πηγαίνοντας στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή τηλεφωνώντας τώρα στο 2310-596-690 ή στο 2310-596-691. Πάμε στο κόμμο, ναι. Για χαρά. Έλα, πάμε στο κόμμο, ναι. Έλα. Έλα, πασοκόσκυλε. Εσένα, λυκόκυλε. Γραπτό. Εμένα δεν μπορεί να πει πασοκόσκυλο. Εσένα είπε πασοκόσκυλο. Εμένα είπες πασοκόσκυλο. Είπα το... πώς το είπες ρε φίλε, τον τίτλο του βιβλίου σου. Χριστιανορουφιάνος και Πασοκόψικος. Πασοκόψικος, sorry. Τον μπέρδευσα. Ρε φίλε, να σου πω λίγο. Προχθές είχες εκπομπή στην Παρμίτα, έτσι. Μάλιστα. Και μίλαγες για τον Μητσοτάκη ρε φίλε και τον έφαγες κατευθείαν, έτσι. Εγώ τον έφαγα ρε φίλε 99 χρονών. 99 χρονών τη σύμπτωση ρε Βόδη. Ναι. Ο άνθρωπος πέθανε στον ύπνο του χωρίς να ταλαιπωρηθεί.
Άκου. Τι λέτε εμείς, τώρα, ρε, 99 χρονών, όρθιος. Λάκα κάνω. Τι λέτε, ρε, ευλογημένος άνθρωπος είναι αυτός. Ευλογημένος, ναι, αλλά μίλαγες για πολιτικά, θυμάσαι, που έλεγες ότι ο Ιβάν είναι με την κυβέρνηση, ότι ο Μαρινάκης είναι με το... Εντάξει, μωρέ, γνωστά είναι αυτά, τίποτα καινούργιο είπαμε τώρα, σαν χλαμάριστο. Ναι, μίλαγες όμως για την οικογένεια, δεν μίλαγες εκείνη την ώρα, για θυμίσου. Και επειδή μίλαγα για την οικογένεια, την παραμείνει. Κοίταξε και τη συγχωρημένη την Αλίκη, εντάξει, αρρώστια είχε, αλλά μια εβδομάδα πριν πεθάνει, συνέδευξη την έκανε και πέθανε. Σύμπτωση και αυτό. Ενώ εσύ με την πλατυποδία που πάτησε στο Κωνσταντίνο και εξαφάνισε στον Ηρακλή. Άντε ρε βλάτσε. Δεν είναι σύμπτωση. Γουρλί εσύ. Δύο περίπτερα έκλεισε και δύο προποτζίδικα. Γουρλί εσύ. Υπάρχει ένα συνέτεροι, έχουν ίδιο κανάλι. Ναι, γιατί όχι. Ωραία πράγματα, ρε φίλε. Όταν παίξει πάω ο Ολυμπιακό, αναμετάδοση όταν επιτίθεται ο Ολυμπιακό θα κάνει ο Καράπαπα. Μόλι χάσει την μπάλα την πάρει, ξέρω εγώ, ο Λέοβατ. Μπαμ, ναι. Ο Κόλκας και την μπάλα την έχει ο ΠΑΟΚ. Τέτοια αναμετάδοση εγώ γουστάρω. Και εκεί να δεις ακροαματικότητες και θεαματικότητες. Ο χαμός. Άκουσε με λίγο ρε, περίμενε. Δεν θες να μάθεις μερικά πράγματα. Ή ο Κυριάκος, ο φίλος εκεί, ο Κυριάκος Κυριάκος, ο παλιός Ολυμπιακός από τον Βόλο. Λέω εγώ τώρα, ξέρω εγώ, ο κακοπροαίρετος. Τι λες, τι έχεις να πεις κύριε Ραπτόπουλε. Εγώ λέω ότι οι ιδέες δεν υπάρχουν, υπάρχουν εταιρείες. Και υπάρχουν συμφέροντα και υπάρχουν μισθοί. Τα άλλα όλα που με λες είναι πάω και είναι Ολυμπιακός, είναι Άρης. Και εγώ είμαι Χριστιανός και άμα έρθει οι Τούρκοι και οι Σαρογραμμές παίρνω το διχίλιαρο και κάνουν κουλουντούπες τώρα. Άσε καημένε τώρα, σαχλαμάρες τώρα. Τα λεφτά είναι ο Θεός του ανθρώπου στο σύμπαν όλο. Κάποτε εμείς οι Κυριάκοι ήμασταν φανατικοί εκεί στο Βόλο με τη σημαία του Ολυμπιακού. Δεν με νοιάζει τώρα τι είσαι. Με νοιάζει, κάνει τη δουλειά καλά. Με νοιάζει τι είναι ο άλλος. Ο πρόεδρος, όχι ο δικός σας, ο δικός μας εδώ κάτω, ετοιμάζει να βάλει ένα εικοσάρικο για μεταγραφές. Δεν ξέρω για ποιο πρωτάθλημα μιλάτε εσείς τώρα. Του χρόνου θα έχετε όλοι από μείον 5 και 6 βαθμούς, μόνο Ολυμπιακός θα είναι μπροστά. Πώς θα πάρετε πρωτάθλημα? Εκείνο που με τρομάζει με τον Ολυμπιακό είναι ότι δεν ακούγεται εδώ και ένα μήνα καθόλου. Τίποτα, θα τον ακούσετε μία και καλή. Άμα ο πρόεδρος σας βάζει 11 εκατομμύρια για το ΔΟΛ και ο άλλος βάζει 22 έτσι για να τον τζατήσει, βάζει τα διπλά, ναι. Πώς θα πάρει ρε φίλε, ούτε τι πρωτάθλημα να πάρει. Ούτε μία σχέση, ο ένας θα πήρε με διαγωνισμό και ο άλλος θα πήρε κατευθείαν από τον, από τον Πόμπολα. Ο ένας πήρε, εσύ πήρε από τον Πόμπολα με 5 εκατομμύρια, πήρε το 19%, ο άλλος πήρε ραδιόφωνα, εφημερίδες, κτίρια, πλάκα κάνεις το ίδιο πράγμα, πήρανε. Μη βιάζεσαι. Τι να βιαστώ ρε φίλε, και του Βαρδινογιάννη το 11% σε ένα μήνα να θυμάσαι, θα έρθει στο Μαρινάκι που είναι και οικογενειακή φίλη. Για να ποιος το είπε αυτό. Όχι. Σα λέω για να τα ξέρεις. Και ο Κόκκινος θα πάει αύριο να κάνει η πορεία μηχανοκίνητη με ποδήλατο έξω από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Τον Κόκκινο ρε, τον Κόκκινο. Ο Κόκκινος, άμα τυχόν είναι και οπαδός όπως λέει, γιατί αν είναι δημοσιογράφος εντάξει, αλλά αν είναι οπαδός, αυτά που τραβάτε φίλε, τα τραβάτε από αυτή την ομάδα που υποστηρίζεις εκεί πέρα, που κάνεις αβάντα για να ξέρεις κύριε Κόκκινε. Τιμή μου και γαμάρι. Ωραία, άμα είναι τιμή σου και γαμάρι, αν είσαι δημοσιογράφος καλά κάνεις και το κάνεις. Δικαίωμά σου να κάνεις ό,τι θες. Άμα δηλώνεις οπαδός όπως λες, δεν είναι τιμή σου. Δεν δήλωσε οπαδός, ρε φίλε, μην μπερδεύεσαι. Δεν δήλωσε οπαδός. Δήλωσε δημοσιογράφος. Θα ακούσω εγώ προσωπικά, δεν ξέρω. Αλλά θα πάει ως δημοσιογράφος αύριο. Έχω δηλώσει οπαδός. Βέβαια. Έχει δηλώσει και οπαδός, όχι ότι μόνο οπαδός. Και οπαδός. Δεν απαγορεύεται να αγαπάω μια ομάδα. Όχι, αλλά απαγορεύεται να μην το παραδέχεσαι. Τότε. Άλλο ξέρω εγώ να είσαι δημοσιογράφος εκεί. Όλοι είναι κάποια ομάδα. Και ο Ραπτόπουλος μέσα στην καρδιά. Οπωσδήποτε, 1000%. Άσε τώρα τι λέει ο Ραπτόπουλος. Ναι, ναι, ναι. Γιατί τον ακούω. Ο Ραπτόπουλος είναι, άμα πάει ένας μεγάλος επενδυτής και πάει ο Άρης και γίνει ξέρω εγώ ομάδα μεγάλη και διεκδικεί πρωταθλήματα, σου πω εγώ να δεις πώς θα γίνει. Άμα δεν ταχώς επενδυτής δεν κάνουμε αμάντα. Να είσαι καλά, να προλάβουμε και τους άλλους. Πήραμε ωραίες ιδέες. Ταχώνεις για μας, τελείωσε. Τα χώνεις για τον Άρη, τι μας νοιάζει ο Άρης εμάς. Έλα φίλε, επόμενη γραμμή. Ναι. Έλα φίλε. Έλα, FM Πάοκ κύριε. Μάλιστα, FM Πάοκ εκεί. Ανάποδα το είπες. Δεν μου λες, εκτός από γλυκά του κουταλιού τώρα εκεί στην Τούμπα, μοιράζεται και αθοδέσμες. Και ανθό και φυσιάς. Και μπουκέτα. Και αθοδέσμες. Αμέ. Α, πού είναι ο Τσιριμπίμ Τσιριμπόμ, ρε. Ποιος είναι ο Τσιριμπίμ Τσιριμπόμ. Ποιος είναι ο Μπούζας, ρε. Α, είχε τον... Πήγε στην Αμερική. Όχι, ψυχολογικά έχει και επειδή τον βρήσαν οι Αριανοί.
Εγχωρώ. Στην Αμερική είναι. Ναι. Λοιπόν, στην πλατεία Αμερική. Με συγχωρείς, αυτό περαστικά σου, Ναι, σε καλά. Κατά τα άλλα, ρε Τατιάνα, θέλεις να κρυφτείς και δεν σε αφήνει χαρά, ρε. Δεν με αφήνει. Δεν είσαι Άρης εσύ. Είσαι Άρης εσύ. Κατά τα άλλα, ρε, εσύ, ο Ηρακλής είναι ρε στα Τάρταρα και πάλι το χτυπάς, ρε. Πόσο να πούμε αδελφοί είσαι, ρε. Εγώ. Ναι, πόσο αδελφοί είσαι, ρε, του Αιγαίου, ρε. Να το χτυπήσω, να το κατακλέψαν τον Ηρακλή, ρε. Εγώ τι φταίω. Άσε το άλλο του. Το κατακλέψαν τον Ηρακλή, ρε. Εδώ δεν πήγε στην Έφεση και ο κόκκινος δεν μιλάει κότα, να πούμε. Εσύ τώρα. Εδώ πρέπει να τρυπήθηκε με τέσσερα. Με τέσσερα στιλέτα, ρε, τον τρυπήσαν τον Ηρακλή, ρε. Ο Παπαθανασάκη, τη ρόμπα, ρε, ο κόκκινος. Η ρομπίτσα ο κόκκινος. Πού να μιλήσει, τον άρρωστο κάνει. Λέγε. Λέω Παναγόπουλος, είναι ύποπτο, λέει, που δεν πήγαμε στην Έφεση. Τι ύποπτο, ρε. Θα τρυπήθηκε, τι ύποπτο. Τώρα το πήρε. Αλλά ο κόκκινος. Τώρα το πήρε χαμπάρι. Αλλά ο κόκκινος η ρόμπα δεν μιλάει. Τρυπήθηκε ο Ηρακλής και αυτό θα πάει στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Με τρυπημένη τη μέση θα πάει ο κόκκινος. Ο λαϊκιστής. Κοίταξε να δεις, ο ΣΥΡΙΖΑ, ρε. Εμείς δεν είμαστε ΠΑΟΚ, ρε. Πάρε το χαμπάρι, ρε. Αυτοί είναι, πούμε, δεν τους βλέπεις. Κατά τα άλλα είναι εχθροί. Τα γλωσσόφυλλα και τα αυτά δεν τα βλέπουν και τις παρτούζες. Σεξουαλικό όργιο έκανες, ρε. Φτάνει. Ναι. Ναι. Ορίστε. Έλα, φίλε. Μαζί μιλάμε. Μαζί. Και χώρια καταλαβαίνουμε. Έλα και τίποτα καινούργια κόκκινη. Λέγε. Αεξής από Γεννητσά, 60χρονος, πρώην ανταποκριτής σε εφημερίδα των Αθηνών. Ποια σε εφημερίδα. Στο Θύλαθο ήμουνα. Α. Δεκαετία του 80. Τι έγραφες, Γεννητσά. Ναι, στο νομό, ναι, τότε που είμαστε με τα Αθηνική. Ήσουν άρε Γεννητσά ή ο Νικός. Όταν πουλούσε 150.000 φίλια την ημέρα. Γεννητσά ή ο Νικός, ήσουν άρε στο 00. Ήμουν, σε όλα τα παιχνίδια ήμουν. Το ανάποδο ψαλίδι του Μανώλη Παπαδόπουλου, το θυμάσαι, ρε. Αμυδρά. Τι αμυδρά, ρε. Άρα δεν ήσουν. Ήμουν, πώς δεν ήμουν. Ακούτε αυτό. Και δεν θυμάσαι το ψαλίδι. Λοιπόν, Ρατόπουλε, όταν θες να χτίσεις ένα σπίτι, δεν ξεκινάς από τα θεμέλια, τα γερά θεμέλια. Δεν το πιες αυτό. Λέω, όταν θες να χτίσεις ένα σπίτι. Ναι. Άμα και λαϊδούς να το πει. Κάτσε να μιλάς, ρε κόκκινε. Ξαναπες τώρα, φίλε, ο Αργός μεσολάβησε. Λέγε πάλι. Μόνο πουλί θέλει. Εντάξει. Ακούστε πάρα. Όχι, δεν άκουσα γιατί ο κόκκινος με την γουρουνίσια τη φωνή. Λέω, μπήκε λέω, μέσα και είχε Αργός, λέγε, τρίτη φορά, λέγε. Όταν ξεκινάς ένα σπίτι, ξεκινάς από γερά θεμέλια. Όχι, ρε φίλε. Όταν ξεκινάς ένα σπίτι, κοιτάζα τα έχεις καλά με την πολεοδομία για να το χτίσεις όπως θες εσύ. Παρακαλώ. Το ίδιο θέλω να κάνει και η ΑΕΚ. Εγώ θέλω πρώτα γήπεδο. Στον παραδοσιακό χώρο στην Αθήνα Αδέλφια, γιατί ήμουνα. Είμαι και παραδοσιακό και χρηματικό. Ήμουνα κάποτε. Εγώ είμαι ΑΕΚ και θέλω γκολ και φδέαμα, ρε φίλε. Τι να το κάνω το γήπεδο. Άκου να σου πω, ήμουν εγώ παιδί της σκεπαστής. Εγώ θέλω πρώτα γήπεδο στον παραδοσιακό χώρο και μετά από δύο χρόνια να χτυπήσω άνω το πρωτάθλημα. Δεν σημαίνει ότι θα κάνω γήπεδο, δεν θα πρωταγωνιστήσω. Η ΑΕΚ είναι μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Θέλει, δεν θέλει. Όπως έλεγε και ο Τσαρουχίνης παλιά, είναι καταδικασμένοι. Καλά, καλά. Πάρε τώρα τις φωτογραφίες με τις φαγάνες, να παλεύεις εκεί με το σπανό να βγεις πέμπτος και άσε κανέναν άλλο να χτυπήσει το πρωτάθλημα. Και μετά από δύο χρόνια χτυπάω πρωτάθλημα. Αυτά ναι. Και θέλω να. Ένα φραπέκι στο βουνό του στα Γιαννιτσά χτυπήσει πρωτάθλημα, δύσκολο σε κόβω. Καλά, καλά. Εγώ θέλω το γήπεδο εκεί και όταν θα ακούω βερεσέ. Γεια. Και θέλω να στείλω τα χαιρετίζοντά μου στο φίλο μου τον Αεξή από την Καστοριά. Και ό,τι λέει και παρεμβαίνει, τα υιοθετώ όλα όσα λέει. Είμαι μαζί του. Τα υιοθετείς, μάλιστα. Στον επόμενο. Πάσο ξύσκεση. Λέγε. Ναι. Έλα ρε μας έχει φύγει το λαρίκι, φωνάζουμε για να μας ακούσεις. Άιντε. Πάμε επόμενος. Next. Γεια καλησπέρα. Έλα φίλε. Ο Σπύρος ο Γαύρος, τι κάνετε. Καλώς τον. Λοιπόν, ακούω τους συνοπαδούς μου και με πιάνω αρχόνες φορές στα γέλια. Το τι κάνει επιχειρηματικά ο Μαρινάκης και αν αγοράζει, δεν είναι καμία σχέση με τον Ολυμπιακό. Γιατί από ό,τι φαίνεται ο Ολυμπιακός είναι παρατημένος. Και δεν μπορώ πώς βγάζουν τα συμπεράσματα ότι θα ρίξει λεφτά στην ομάδα. Ο Μαρινάκης θελημένα ή όχι έχει αφήσει τον Ολυμπιακό. Για ποιο λόγο δεν το ξέρει κανένας ακόμα. Λοιπόν. Έπρεπε αυτό... να τον αφήσει, ρε φίλε. Ορίστε. Έπρεπε να τον αφήσει. Έπρεπε. Το θέμα να ετοιμάσει μια διάδειξη κατάσταση εκτός αν την έχει ετοιμάσει. Ρε έπρεπε να τον. Αμερικάνοι θα έρθουν τώρα. Περίμενε. Λοιπόν. Το ζήτημα είναι ότι οι επιλογές ρίχνει για φέτος λευκή πετσέτα. Εγώ αυτό βλέπω.
Δηλαδή δεν είναι δυνατόν παγκόσμιο φαινόμενο να ψάξει 40 μέρες να πάρει προπονητή. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Σου αρέσει ο Λεμονής. Κοίτα, από αυτού κάτι Πορτογάλου που ακούω που θέλω να ρωτήσω. Εδώ Αλβανό προπονητή. Ρε, σου αρέσει ο Λεμονής. Χίλιες φορές Τάκη, χίλιες φορές Λουτσέσκου. Ποιο Λουτσέσκου. Ξέφυγε. Το μικρό τη Ξάνθη. Ξέφυγε. Ε? Ακριβώς είναι. Δεν ξέρω, αλλά. Τάκη με 60-70 χιλιάρικα μια χαρά, έτσι. Τι να σου πούμε, παραμύθια. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τον ΠΑΟΚ, γιατί λογικά Μελισσανίδης δεν υπάρχει. Έχει δώσει βάρο για να φτιάξει τι να κάνει και αυτό με τα παιχνίδια του. Κοίταξε, θα σου δώσω δύο σημεία από τώρα. Πες μου. Ό,τι και να κάνει ο Ολυμπιακός, τον Μουρίνιο να φέρει οποιονδήποτε, από τώρα στο λέω του χρόνου, ΑΕΚ Ολυμπιακός, παίξ το άσο. Από τώρα, φέτος το λέω. Εγώ γιατί... μπορεί να έχω ψοφήσει. Στο λέω, από τώρα παίξ το άσο. Επειδή είμαι σίγουρα θα μιλήσω. Ό,τι μεταγραφές και να. Εγώ σου λέω από τώρα. Ότι αυτός ο άσος δεν χαλάει από τώρα. Εντάξει, θα το παίξουμε. Όταν ανοίξει. Να κάνω και μια ερώτηση. Τελικά με όλα αυτά που γίνεται με τα δικαστικά έχει επικυρωθεί η βαθμολογία ή όχι? Όχι. Όχι. Για την πεντάδα μόνο. Για την πεντάδα. Εντάξει. Σημερινά αποτελέσματα κάποια σημεία θα δώσεις. Over τον ΠΑΟΚ. Over τον ΠΑΟΚ. Άσο και over. Την ΑΕΚ. Γιατί να την ακουμπήσω. Αδιάφορο το θεωρείς. Όχι, γιατί να την ακουμπήσω. Δηλαδή, κερδίζει η ΑΕΚ. Βάζει γκολ 0-1. Και μαθαίνει ότι είναι 2-0 ο ΠΑΟΚ. Τη νοιάζει και πολύ αν φάει γκολ. Θα έχει βγει απόφαση σήμερα ή όχι. Πριν τα μάτς. Δεν το γνωρίζω. Πρέπει να δεν σου λέω κάτι υπεύθυνο. Για να δούμε. Λοιπόν... Κατάλαβες, δηλαδή ένα παιχνίδι το οποίο είναι συνυφασμένο με το άλλο περιέχει ρίσκο. Μεγάλο. Ναι, αλλά να σου πω, αν γίνει και γίνουν δικαστικές αποφάσεις και αλλιώς κάποια πράγματα, δεν πρέπει να το έχει δέσει η ΑΕΚ, πρέπει να έχει κερδίσει. Εννοείται, ρε φίλε. Εκτός αν δεν θέλει να βγει Champions League, έτσι. Γιατί πάμε και σε άλλη κατηγορία. Πλέον επιλέγουν αν πρέπει να βγουν ή όχι. Ξέρεις, αυτή η λογική, ξέρεις, που ανήκει σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να δικαιολογήσουν όταν χάνουν το δελτίο τους. Όταν το πιάνουν είναι μάγκες, όχι σε σένα. Όταν πιάνουν το δελτίο είναι πρώτοι μάγκες και διαβασμένοι. Όταν χάνουν, έλα μωρέ. Κοίτα, από τον τζόγο δεν κέρδισε κανένας. Πώς δεν κέρδισε. Ε? Πλάκα μου κάνεις. Σε βάθος χρόνου, έτσι. Πλάκα μου κάνεις. Για παίζουν μια στοιχηματική εταιρεία που έκλεισε. Όχι, όχι, για εμάς που παίζουμε, λέω. Α, ο παίζουν χάνει και ο πίνουν λοιπόν, μεθά. Γιατί ξέρεις, πιάνουν ένα δελτίο στα 10 και βγαίνουμε και λέμε για αυτό που πιάσαμε. Τα άλλα 9 που χάνουμε δεν μιλάμε καθόλου. Εννοείται, ρε φίλε. Λοιπόν, παιδιά, καλό μεσημέρι. Γεια. Ναι. Ορίστε. Έλα. Έλα. Πού. Πού να έρθω, πού να έρθεις, εδώ. Εδώ τι εδώ, πού. Ο Φαλακρός είναι εκεί. Εδώ είναι ο Φαλακρός. Θέλεις απεγνωσμένα. Απεγνωσμένα. Προκτολόγος Φαλακρέ. Έλα ρε βρώμο δικηγόρε. Η κατάλληλη ερώτηση του κατάλληλου άτομου. Έτσι ακριβώς, κατάλαβες τώρα. Δεν μου λες ρε. Εσείς κάνετε και ρεπορτάζια εκεί, κάνετε κάτι ή είστε μόνο έτσι ραδιοφωνάτες? Μόνο έτσι. Μόνο έτσι. Αρπαχτές. Εκεί με τον ΠΑΟΚ, με τον μπάσκετ κάνατε τίποτα εκεί με τις αλλαγές? Ναι, κάναμε. Και με τα έργα. Κάναμε. Τι να τι πει μωρέ η Κώτα, τη Λυράτη, τι να πει τώρα. Φοβάται. Ποιος είναι η Κώτα Λυράτη, ρε? Η Φαλακρή. Α, ο Φαλακρός, ναι, ο Φαλακρός είναι, το έχει αυτό. Λίγο κοκορίζει που και που, αλλά μετά είναι κουτούλα. Για μιλάς τώρα με τον πιο δειλό. Τον λέω, ποιος τον έφαγε το σούλι, δεν ξέρει. Μιλάς με τον πιο δειλό. Δεν ξέρει ποιο τον έφαγε. Δεν ξέρει. Μιλάς με τον πιο δειλό ρεπόρτερ του Ηρακλή. Εγώ με τον προκτολόγο τουλάχιστον βριστήκαμε στα ίσια. Το πιο δειλό άντρα του Μετρόπολη μιλάς. Εγώ με τον προκτολόγο βριστήκαμε στα ίσια. Εντάξει. Αλλά δεν σε έκανα κανένα ραντεβού, γιατί άμα σε έκανα θα γελούσε ο Φαλακρός. Εγώ λέω ότι βριστήκαμε στα ίσια και παλικαρίσκια όσο τα βρίσκαμε. Μιλάς με τον πιο δειλό ραδιοφωνικό παραγωγό, το κόκκινο. Πάμε παρακαλώ. Σταμάτα λίγο, κάνατε καμιά έρευνα εκεί τι γίνεται. Έλα, ρε, πληγώθηκε ο εγωισμός του. Δεν τον ήθελε ο γνωστός, ρε, εντάξει. Ποιος γνωστός είναι που δεν τον ήθελε? Ο Ζαβίδης τον αγκάλιαζε και έλεγε κάνει υπομονή, μαζί σου είμαι. Ποιος γνωστός δεν τον ήθελε? Αυτό που λες είναι για ναι. Όσους λένε ότι διώξαν το Σούλη γιατί έρχεται ο Ιβάν. Ποιος Ιβάν ρε? Για το παραμύθι που και πουλήσανε. Και τον αγκάλιαζε, άκουνε λίγο ρε φοντρέ τώρα μην.
κατέβηκε κάτω και τον αγκάλιαζε και έλεγε «Μείνε εδώ μαζί σου». Τι έγινε ξαφνικά? Ποιοι είναι αυτοί που είναι μέσα στη διοίκηση εκεί? Άσε τον Πάνε, ο Πάνε είναι ιστορία. Ο είναι... Πάνε δεν τον ήθελε την πρώτη στιγμή. Μα ο πρώτος είναι ο Πάνε που δεν το θέλει. Άσε το ρε, τώρα ψάξτε το λίγο ρε. Το άλλο το πρόσωπο να βρείτε. Εγώ το ξέρω, εσύ το ξέρεις. Λες να μην το ξέρω, σου είπα. Ο Πάνε είναι ο ένας. Έλα, σε δώσω φωτογραφία. Ρε, και πότε ήταν πάω καυτός ρε. Ο Πάνε ή ο άλλος. Το άλλο πρόσωπο. Ο άλλος. Όχι, το άλλο πρόσωπο, το άλλο. Πότε ήταν πάω. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν εκπομπές και δεν είναι πάω και δεν ήταν. Πλάκα μου κάνεις. Όχι ρε φίλε, αυτός όμως είναι καταδικαστέως. Υπάρχει επειδή κολλητιλίκια και δίθεν μύθεν. Και βγάζει αποτέλεσμα και μας φέρνει ποιον. Ποιον. Δεν ξέρω. Μπορεί αυτός θα έρθει να είναι καλός. Μπορεί το παιδί να προκόψει. Να κάνει οτιδήποτε. Με τι συμβόλαιο ήρθε αυτός ρε. Το θέμα είναι ότι... Φεύγει. Με τι συμβόλαιο ήρθε? Φεύγει. Ξέρει κανένας? Κανείς. Ο ερασιτέχνης θα βγει να τα πει. Αφού το ερασιτέχνη είναι η ομάδα ακόμα. Νομίζω ότι είναι ΚΑΕ. Νομίζω. ΚΑΕ αλλά ανήκει στον ερασιτέχνη. Ας τα ΚΑΕ. Άμα πει ο Κατσαρίς αυτό, αυτό τελειώσαμε. Να προλάβουμε και ένα τελευταίο γιατρέ. Όχι, να μην τον προλάβεις. Δεν είμαστε καλά. Καλά είμαστε. Κλείσε, έλα. Yeah. Στο τελευταίο, ναι. Έλα ρε Αλάνη. Oh. Να το χαλάς, μιλάω με τον άνθρωπο. Με αυτό που βρίσκαμε. Περίμενε ρε Λευτέρη. Τι να βριστείς ρε Κόκκι. Τι να βριστείς. Με τον συνταξιούχο θα βριστείς. Γιατί το ήρθε άλλος ο πυγμάχος εδώ. 10 χρώματα άλλαξες. Ναι, φοβήθηκα. Δεν φοβήθηκα. Καλά που ήσουν και εσύ εδώ και καθάρισες. Άμα σου κάνεις κανένα μπουνίδι. Α, ήταν καλός άνθρωπος. Και ήταν ο κλαδάς εκεί, καθάρισε. Εγώ είπα ότι ήταν εσύ τους βλέπεις ως κακούς, βρωμένους και δυσάθλιους. Κουτομόγια. Έλα ρε Λευτέρη. Καλημέρα, τι έγινε, καλά είμαστε. Θα σε δούμε καμιά φορά στη λαϊκή σενάρια, σε ψάχνουμε. Εσύ δεν είσαι πολύ καλά, ακούγεσαι, εντάξει. Εγώ είμαι χάλι λοιπόν, μαύρο, αλλά ήρθα. Θέλω να κάνω μια ανακοίνωση. Ανακοίνωση. Οι σεκιουριτάρες που θα καθίσουν πίσω από τον πάγκο του Παναθηναϊκού τα μάτια τους 14. Αλίμονο το όποιος πετάξει έστω και ένα χαρτομάντελο στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Κομματάκια θα φύγει μέσα από την τούμπα. Καλή αντάμωση και καλή νίκη στον ΠΑΟΚ. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Γύρνα πίσω την ταινία. Ανακοίνωση. Yeah. Πάμε. Το είπα ξανά. Ξανά μάνα, το εμπεδώσουνε. Το είπα τέλος. Ρε ξανά μάνα, σου λέω. Μεγάλη νίκη θέλω του ΠΑΟΚ και καλή αντάμωση στα ΠΑΟΚια στην Τούμπα. Την ανακοίνωση πες. Την είπα ρε φίλε. Ρε ξανά πες την. Πού έμπλεξα ρε. Ρώτα Λίλα. Θα μου πει, θα μου δώσει τα ονόματα για τους νικητές. Τι θα κάνουμε τώρα, είναι και μόνη της. Δεν φταίει η κοπέλα. Η Μαρίνα Ιμπίκου περιμένει να εκφωνήσει τίτλους ειδήσου. Να περιμένει μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Και ο Κανελάκης να περιμένει με το Γιαλαμά και τη Δήμου. Λίγο υπομονή για να δούμε τι γίνεται. Ή θα επικοινωνήσουμε την γραμματεία για να ξέρουμε τι γίνεται. Αν μου τα φέρατε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μην προλάβω να πω κακή κουβέντα. Θεόδωρος Βλαδένης. Τσερκεζίδης Νίκος, Χαστάς Σόλων, Μιλώσης Μινάς, Χατζηλίας Ηλίας, Κάζης Θόδωρος, Γάτας Απόστολος, Δαλαβίτσος Τηλιανός, Νικολαίδης Ανέστης, Παπαδόπουλος Χαράλαμπος. Προλαβαίνουν άλλη μια. Θόδωρος Βλαδένης, Τσερκεζίδης Νίκος, Χαστάς Σόλων, Μιλώσης Μινάς, Χατζηλίας Ηλίας, Κάζης Θόδωρος, Απόστολος Γάτας, Δαλαβίτσος Τηλιανός, Νικολαίδης Ανέστης και Παπαδόπουλος Χαράλαμπος. Γεια και χαρά, ελπίζω μέχρι αύριο να έχει συνέλθει τη φωνή. Αύριο θα τα πούμε στις 11 το πρωί. Γεια!
σου απαγορέψανε να ζήσεις τελικά πως φανταζόσουν ένα παιδί. Στη φέρανε, σε βάλανε στο σύστημα, μα όρατα μαστίγια σε χτυπάνε, σε πληγούν. Απαγορεύεται να είσαι εσύ. Μας τα μάθαν όλα λίγα λίγα κι όλα στην ώρα τους. Να σκοτώνεις κάθε αύριο εσύ για το τώρα τους. Η ζωή σου να χωράει, φτιάξανε σε ένα προάστιο. Είσαι όμως κλάβος σε βασίλειο τεράστιο.